ξύπνα Έλληνα έρχονται. Έλληνα, περήφανε ξύπνα. Δεν έρχονται, ήρθαν, εδώ είναι. Άγγελε, ξύπνα, ήρθαν, εδώ είναι. Σοκράτη, ξύπνα, εδώ είναι. Κουρμπέλη, ξύπνα, εδώ είναι. Τι είναι, παιδιά? Δεν το ακούω καθόλου σχεδόν το κομμάτι. Ξενερώνω. Εμείς εδώ δεν είναι Rock FM. Αν ενοχλείστε, μην παίζετε με αυτούς. Αυτοί είναι αυτοί. Έτσι έρχονται οι πολεμιστές. Οι πολεμιστές έτσι έρχονται. Το Hollywood διαλύουνε. Θα καταλάβει σε λίγο. Την Καλιφόρνια διαλύουνε. Τώρα έρχονται και στην Αθήνα. Πατήσανε. Και ήρθαν, λέγανε, να κάνουν καλαμπούρι. Υπάρχει μια λύση, Άγγελε. Κάτι σκέφτηκα. Μια λύση υπάρχει. Να δηλώσουμε ότι οι Αζέροι της Ελλάδας δεν επιτρέπουν στον Μισηταριάν να βγει απόψε στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών Σπύρος Λιούις ή αλλιώς Καλλιπλάστικο. Δηλαδή η απάντηση σε αυτό εδώ η δικιά μας είναι η Πάολα, για να καταλάβω. Και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έτσι καταλαβαίνω, αν καταλαβαίνω καλά. Καληνύχτα Ελλάδα, η Αρμενία ήρθε και είναι εδώ με άγριες διαθέσεις. Το αφιερώνω στην κερκίδα του Άρη, στα παιδιά από την Θύρα 3, γιατί ξέρω ότι είναι άπειροι, άπειροι πορωμένοι με σύστομα Φεντάουν. Θα μου πεις παντού, όχι, και στην Αυτόνομη, δεν σχολιάζω, και στη Θύρα 4, αλλά ειδικά στη Θύρα 3 που ξέρω ότι είναι άπειροι και κάποιοι μάλιστα και με παρατσούκλι Toxicity, από τα κορυφαία άλμπουμ στον κόσμο των τελευταίων 30 ετών. Βέβαια, Αρμένοι, Αμερικάνοι Αρμένοι, που είχαν την τύχη να μεγαλώσουν εκεί. Καλημέρα, αδέρφια. Ενωμένη, δυνατή η Τρόικα. Εδώ είμαστε. Με Χρήστο Κιώση να κάνει ήδη τα μαγικά του στα Dex και την κονσόλα του Λίμπορ της καρδιάς σου. Με Χρήστο Τσαλτίδη, με ιδιαίτερα ωραίο χρώμα. Νομίζω οι κυρίες, αν τον δείτε, αν τον αναβάζουμε σήμερα φωτογραφία το Χρήσανθο. Χωρίς το πόλο που φοράει το μπλουζάκι. Χωρίς το πόλο, έτσι θέλω να βγει. Με το χρώμα. Έχει κάτσε κάτι το οποίο είναι ναούτικα. Mm. Το θυμάσαι αυτό, Παναγιώτη. Τον είδα προχθές. Τον είδα προχθές. Τον Ηρακλειδέα, ναι. Όλοι, όλο το σώμα Ηρακλής και άρρωστη. Κάπου γυρνάει αυτό στο κέντρο συνέχεια, πήρε ένα μαγαζί και. 30 δουλειές έχει. Ναι. Τι γυρνάει. Τον Ηρακλή παίρνει, μα θέλει. Μπράβο. Αυτά που είπαμε, μιλούσαμε 25 λεπτά για Ηρακλή. Στο επόμενο δύο μπορούμε να βάλουμε και το γέμο. Βέβαια, ναι. Σήμερα είναι μέρα να μιλήσουμε για Ηρακλή. Μετά την χιλόπιτα από τον Πέο για το αφημί, νομίζω. Αλλά σήμερα κυρίως εγώ έδωσα μεγάλη μάχη χθες. Δεν έμαθε για σένα. Για σένα. Θέμα ολόκληρο έχω, Τσάλτ. Πατούσα πάνω στο πτώμα του. Για σένα. Χαρακτηρισμοί σε σένα. Μάντεψε, μόνο αυτό θα σου πω πριν βάλουμε ένα κουιζάκι. Ποιος εδώ πέρα μέσα ήθελε να κάψουμε θέμα εν τη απουσία σου. Θέμα που είναι καθαρά δικό σου χωράφι. Ήθελα να τελειώσω. Το βρήκες, μπράβο. Και με την αρρωγή κάποιων νταλίδων, παοκτσίδων φορτηγατζίδων και κάποιων παοκτσίδων αχθοφόρων, ζητούσαν το θέμα να κλείσει εψέ. Χθες, ναι. Γιατί λέει δεν χρειάζεται να έρθει ο διαβασμένος, είμαστε εμείς διαβασμένοι, τα ξέρουμε όλα. Θα καταλάβεις, το κατάλαβες μάλλον ήδη. Σε λίγο. Αυτό το θέμα για το οποίο διασπείρουν ψευδείς. Δεν σου είπανε κανείς, δεν σου είπε, δεν σου ενημέρωσε. 40 λεπτά έδωσα μάχη. Χθες όλη μέρα ήμουνα. Ωραία. Fight. Σε άλλο. Δεν λέω, καλά, ίσως στο συνεργείο. Σε άλλο μου. Συνεργείο. Έτσι είναι. Α, το ξέχασε. Αν ξέχασε την δικαιολογία που μας είπε. Ωραία. Γιατί άλλη φορά το μηχανάκι μου θέλει 3 μέρες. Λοιπόν, ωραία. Έδωσα 40 με 43 λεπτά αγώνα για σένα για να έρθεις. Όχι, δεν λέω εσύ αν άκουγες. Γιατί δεν είσαι διαβασμένος εσύ. Δεν σε ενημέρωσε κάποιος. Δεν τον ενδιαφέρει το θέμα ιδιαίτερα. Το θέμα είναι αυτά που συχαίνομαι, ειλικρινά. Είναι το χωράφι σου, καλά. Ξέρω δύο πράγματα. Απλά ήθελα να έρθει αυτός που ξέρει 102. Κακό αυτό. Όχι. Λοιπόν, σε λίγο θέμα Τσαλτίδη. Χθες δώσαμε μεγάλη μάχη εδώ πέρα. Εγώ, συγγνώμη, όχι δώσαμε. Έδωσα εγώ. Πολύ σαν παπά πάλι, ως συνήθως. Το τι. Χαρακτηρισμοί για σένα. Μπούφο. Χαρακτηρισμοί για σένα. Η ναυαρσίδα του Μαρινάκη. Και με ώρα τα έχω σημειωμένα. Και από ποιους είναι. Έτσι. Ο εθνικός Αθηνών και Περιχώρων και ο εδώ του εκπρόσωπος. Έτσι. Όλα πες τα μάρια. Ο Μπουρδολόγος Χρύσανθος. Ναι, Μπουρδολόγος. Γιατί να περιμένουμε τον Μπουρδολόγο Χρύσανθο για να συζητήσουμε όταν το θέμα. Εγώ εδώ, γιατί μιλάνε έτσι. Χθες ήταν το θέμα. Ναι, γιατί θέλω να μείνεις εσύ. Γι' αυτό. Όχι, όταν δεν είμαι εγώ εδώ, γιατί δεν μου μιλάνε έτσι. Και όταν λείπω, μιλάνε έτσι. Νομίζω ότι ο Νταλή μία φορά. Σαν γυναικούλες. Θα σε φτιάξουν καλά, παιδιά. Σαν γυναικούλες. Μάλιστα. Ωραία. Πώς και πώς. Αυτό είναι. Πάει. Αγρίνια των γραμμών. Στρώθηκε. Κατάλαβε το θέμα ο Χρήσανθος. Wow. Κατάλαβε. Θα το δώσουμε ποιο τώρα. Ποιο είναι το θέμα, φίλε, για πες. Θα σου το πω τώρα. Θα σου το πω τώρα αμέσως. Λοιπόν, μόνο. Χρήστο, θέλω τη βοήθειά σου.
Ποια είναι η ίντι στην ταινία The Hit? Βάζουμε ένα θεματάκι. Για την επιλογή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στη θέση του προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, ο Νταλή και όλοι οι υπόλοιποι είπαν τίποτα. Ή επειδή είναι ο Άγγελος, δεν λένε τίποτα. Είδες μέτρος προχθές. Τα ιταλικά ΜΜΕ χρεώνουν την ήττα στον Άγγελο. Ήδη. Προφανώς τα ιταλικά ΜΜΕ ελέγχονται από τον Μαρινάκη και τους εκεί περιχώρων ή εκπροσώπους και τα μπουρδολόγους. Είναι πάρα πολύ απλό να λες μπουρδολόγο αυτόν που σου λέει την αλήθεια, ακριβώς γιατί δεν μπορείς να την αντικρούσεις. Άντε. Μπράβο. Να τη δεις κατάφατσα. Για να μπράβο. Όχι, λοιπόν, τη βλέπεις κατάφατσα, την ξέρεις. Ναι. Για να μπορείς να μας τριμώξεις. Απλά. Κοίταξε, είναι πάρα πολύ εύκολο. Αν μιλάτε για το θέμα Σαββίδη και Σεκάπ και τέτοια. Αυτό. Περίμενε. Μην το κες. Χρήστε. Όλος ο χρόνος δικό σου. Όλος είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα σου πω και γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο. Γιατί η δικαιολογία του, η δικαιολογία που αναφέρουν. Πέρα από το ότι είναι πνιγμένη. Είναι πνιγμένη. Κάτσε, είναι πνιγμένη η δικαιολογία με ήττα ή μικρό. Στα ρεπορτάζ είναι πνιγμένο το θέμα. Δηλαδή, κάνε μια δικαιολογία. Ακόμα και το θέμα. Κάνε. Αυτό ακριβώς κάνετε. Σιρότερα έκανε χθες. Σιρότερα έκανε χθες. Φίλεξε στην Ελλάδα. 40 λεπτά. Γελάς, αλλά όταν μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ και τα εκατομμύρια που σου χαρίζει. Σε ξεφτέλησα. Όταν μιλάω για τα εκατομμύρια που σου χαρίζει. Άντε ρε λεφτά μονόπολης τώρα. Με λέτε ότι είμαι νεοδημοκράτης. Όχι, εσύ περίεργο, όχι. Το λέω. Ενώ όταν εσύ είσαι στην κεντρική επίσκεψη. Όχι, δεν είμαι. Φυσικά και δεν είμαι, όχι. Αλλά εγώ μιλάω για συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένα γεγονότα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε γιατί καθυστερήσουμε το θέμα. Μόνο ένα χρήσατε μισό λεπτό. Εν τω μεταξύ, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Τώρα. Και είναι κεφαλιά και να σου πω και κάτι. Και επειδή το ξέρουν ότι είναι ψέμα αυτό που λένε, γι' αυτό το έχουν πνιγμένο διαφορετικά. Αν ήταν αλήθεια αυτό που λέγανε, θα το είχαν πρώτο θέμα. Θα λέγανε. Ξεφτυλίστηκες μπουρδολόγε. Γιατί ισχύει αυτό? Δεν θα ήταν παραγραφούλες δύο σειρών μέσα σε άλλα θέματα. Ό,τι είπανε και για το δύο ρόμου την Παρασκευή. Χρήστο, μία μουσική ανάσα. Το δύο ρόμου την Παρασκευή τα ακούσαν όλοι. Σε τι αθμό τους. Και ήταν γροθιά στο στομάχι τους. Σε χλοξεφτύλισαν θες. Κόμχ. Άκου Μαρία. Δεν συμπαθεί κανένα δικό σου. Επειδή δεν ξεφτυλίζει κάποιο κάποιον όταν τον υβρίζει ενώ λέει την αλήθεια. Δεν λέω σε ξεφτυλίζει. Ξεφτυλίζονται αυτοί. Ναι, αυτό. Εντάξει. Χρήστο, δώσε μια μουσική ανάσα και θέλω και σε κάτι να με βοηθήσει, Χρήστο. Δώσε λίγο μουσική μια ανάσα. Λοιπόν, καλημερίζουμε την εθνική Αρμενία με Chop Suey, έτσι. Με του περήφανου Αρμένιου από την Καλιφόρνια. Χθε για πολλωστή φορά, για τριτοτέταρτη φορά, είδα την ταινιάρα Hit. Το 1995 του Michael Mann. Κάποια στιγμή έχει μέσα. Τώρα, ο πάμε να κάνουμε θέμα. Ποιο Michael Mann τώρα. Μην βιάζεσαι. Κάποια στιγμή ο Al Pacino. Είπε τον χειρότερο από όλου αυτού. Όχι, έπαιζε. Δύο γυναίκε παίζαν που ψάχνει την ίντι. Ο χειρότερο. Μία γυναίκα του και μία ακόμα που τα μπλεξε ο τέτοιο. Κάτσε μου γιατί τώρα μα κυνηγάει. Λοιπόν, ο Al Pacino λέει κάποια στιγμή στου συναδέρφου του. Είναι ο αστυνομικό, έτσι. Είναι ο αρχιμπάτσο. Λέει στους άλλους αστυνομικούς, τους κατώτερους του, θέλει να χαρακτηρίσει την συμμορία. Ότι είναι δαιμόνιοι, ότι είναι πανέξυπνοι, ότι στροφάρουν σε άπειρο βαθμό, ότι μας δουλεύουν. Ναι. Και χρησιμοποιεί την εξής φράση. These guys are rock and roll. Λοιπόν, εσύ που ακούς, είσαι ο μεταφραστής. Σου έλεγε ρε παιδί μου εταιρεία διανομής, αναλαμβάνεις εσύ τη μετάφραση. Παίρνεις 1500... Ήταν δραχμές τότε, εντάξει, οκ. Okay. Και πολύ καλά λεφτά και όλες παίρνανε. Και τώρα παίρνουν μεταφραστές. Και τώρα. Κυρίως στα πιο εμπορικά φιλμ παίρνουν καλά λεφτά οι μεταφραστές. Πώς το μεταφράζεις αυτό? Πώς το μεταφράζεις κάτω? Εγώ δεν πώς το μετάφρασε χθες. These guys are rock and roll. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το λέει ο Πατσίνο. Ναι. Πώς το μεταφράζεις? Θέλουμε στην οθόνη μας. FM και ένα μήνυμα, αποστολή στο 54526. Αυτό που θα κρίνουμε εμείς καλύτερο, πλησιέστερα στην αμερικάνικη φράση. Θα επιβραβευθεί. Αυτά. Και θέλω από τον Χρήστο να μου πει ποια ηθοποιός είναι η ίντι. Το γκομενάκι του Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Και η ξανθιά με την ευκαιρία, γιατί έχω το όνομα το ένα, το όνομα και τις μπερδεύω. Οκ. Όχι τώρα, μετά ποιος το break. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος είπε τα περισσότερα χθες? Λοιπόν, πάμε λιγάκι τώρα. Ποιος ήταν, ποιος. Ναι, βάλτε μηνύματα, βάλτε μηνύματα. Άστα μηνύματα, ποιος είπε. Λοιπόν. Νομίζω ο Νταλή και ο Αποστόλης από τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Νταλή σε χαρακτήρισε. Ένας εκ των δύο μπουρδολο. Να πάρει τηλέφωνο. Οπα. Ωραία. 2310 287 888. Αν δεν είναι κότα. Επίσης. Αν δεν είναι κοτάρα. Επίσης.
Επίσης, σε απαξίωσε ο Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη. Δεν σε είπε ούτε κότο, αλλά σε απαξίωσε. Και νομίζω και ο Μπίλης από την Γουρουνία, δηλαδή από τη Γερμανία. Είναι δικός του χαρακτηρισμός για τη Γερμανία. Να καλέσει λοιπόν κάποια από τους κοντέ, από τους φίλους αυτούς, τώρα για να μου πει το επιχείρημα. Έτσι. Εγώ η απορία που ξέφασα... Γιατί δεν θέλω απλά να τον ξεφθυλίσω τι θες να κάνεις. Και να είναι απόν. Πες μας. Θέλω να τον ξεφθυλίσω νέιρ. Σωστό. Σωστό, σωστό. Ειδικά ο χαρακτηρισμός του Αποστόλη, ναυαρχίδα του Μαρινάκη, έτσι, συγγνώμη το θεωρώ, απίστευτα βαρύ, θεωρώ πολύ πιο ελαφρύ τον Μπουρδολόγο. Σε μένα που στέλνει μηνύματα στο κινητό μου, Αποστόλης από την Αγγλία που μας ακούει τώρα. Ξανά τέρμα. Δεν με χαρακτηρίζει. Όχι στο κινητό, όχι στο κινητό. Δεν με χαρακτηρίζει έτσι. Κάτσε, λες ότι λέω ότι στον αέρα τώρα λέω ψέματα. Όχι. Α, νόμισα. Να. Συνδιαλέγεται λοιπόν ο Αποστόλης από την Αγγλία καθημερινά με έναν που τον θεωρεί ναυαρχίδα του Μαρινάκη. Ναι. Γιατί μου στέλνει μηνύματα στο μπάσκες, κινητό μου. Εγώ λέω χθες τι ακούστηκε. Εγώ έκανα άμυνα για σένα 42-43. Ακούστε λίγο να σας πω κάτι. Ακούστε όλοι του ΠΑΟΚ. Όλοι του ΠΑΟΚ. Όλοι του ΠΑΟΚ ρεπόρτερ. Ε, εκεί του ΠΑΟΚ. Ακούστε. Ξεφτέλησε τους έτσι. Όλοι εσείς. Ακούστε τον. Επειδή εσείς γουστάρετε τον Ιβάν και δεν σας ενδιαφέρει αν το ελληνικό κράτος ευνοεί ή όχι τον συγκεκριμένο επιχειρηματία. Που είστε πολίτες, είστε πολίτες. Όπως οι γάβροι κάτω κάνουν ακριβώς το ίδιο για τον Μαρινάκη. Κάθε φορά που βγαίνει κάτι που σας ξεφτιλίζει και σας αποδεικνύει ότι είστε ακριβώς το ίδιο, δεν σημαίνει ότι όποιος το αναδεικνύει είναι με την μία ή την άλλη πλευρά. Αν βγει το κουκουέ και πει κάτι για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν σημαίνει ότι είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Ούτε όταν βγει η Νέα Δημοκρατία, αν βγει το Κινάλ και πει κάτι για τη Νέα Δημοκρατία, θα σημαίνει ότι είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα αυτό ισχύει για όλους. Σε έναν πόλεμο. Άρα αυτό ισχύει για όλους. Σε έναν πόλεμο υπάρχουν πλευρές. Σε έναν πόλεμο υπάρχουν πλευρές, υπάρχουν συμμαχίες, υπάρχουν μία και άλλη πλευρά, υπάρχουν όμως και αντάρτες. Υπάρχουν και παρτιζάνοι οι οποίοι πολεμάνε για την πάρτη τους, για τη χώρα τους, για τα εδάφη τους και για καμία από τις πλευρές. Χτυπάνε και τους Γερμανούς και τους Άγγλους κατακτητές. Αυτό φυσικά όταν είσαι η μία πλευρά κατοχής, όταν λειτουργείς πάντα ως κατοχή, κατοχικό δάνειο, όταν λειτουργείς πάντα ως ο ένας στην πόλη, στην χώρα, όταν λες μία ομάδα, μία πόλη, δεν μπορείς να το αντιληφθείς. Νομίζω ότι γιατί αυτό το οποίο έχεις μάθει, ο Βελουχιώτης δάκρυσε. Αυτό το οποίο έχεις μάθει είναι μονίμως να γλύφεις αυτόν που κυβερνά. Είτε είναι μπλε, είτε είναι πράσινος, είτε είναι κόκκινος. Ειδικά πράσινος. Και όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντά σου και σου χαρίζει ο καμένος την περιουσία του ελληνικού λαού. Μπράβο, χειροκρότα Μαρίση. Και το φωνάξω εγώ, είμαι βαλτός του Μαρινάκη. Γεια σου ρε μακρογιαλούρο 3. Δεν είναι εύνοια αυτή. Πάρ' το 080 στην πλάτη. Και μην κατεβαίνεις τώρα στις εκλογές. Όταν σε ευνοεί ο ΣΥΡΙΖΑ και σου διαγράφει τα χρέη, γιατί πλήρωσε τα 11. Τα πλήρωσα βάσει νόμου που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με ενδιαφέρει. Και τώρα βάσει νόμου που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άμα λοιπόν έρθει η Νέα Δημοκρατία και βγάλει ένα νόμο, περίμενε! Η οποία θα χαρίζει 40 εκατομμύρια στο Μαρινάκι. Ναι. Τι θα βγεις να πεις. Πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση, η οποία χάρισε τα 40 αφού πλήρωσε ο Ανθρωπάκος τα υπόλοιπα 11. Πάρε και άλλα 5. Δεν με πειράζει η μούτσα. Του ρίξε μια μούτσα, παιδιά. Όταν δεν ξέρει τι να πει, μου μούτσα όλη. Κατάλαβε τι γίνεται. Περιμένω όλου του αγράμματου δικηγόρου να βγουν να μου πουν γιατί δεν είναι εύνοια και να βγουν να μου πουν για ποιο λόγο είπαν ότι εγώ είμαι μπουρδολόγο. Εγώ ξέρω τι θα πουν. Και μόλι το πουν, που φοβούνται να βγουν. Φοβούνται τώρα να πούν. Οι αγράμματοι δικηγόροι. Μόλις το πουν και φάνε την κεφαλιά. Άντε. Και αντιληφθούν ότι δεν ισχύει η μπουρδα που λένε. Με επίσημο χαρτί.
Παιδιά, το έχει μπροστά του, δεν κοροϊδεύω. Με επίσημο χαρτί. Άντε, πες μας το χαρτί, τι γράφει. Εγώ σας είπα, διαβάστε με το λιγότερο 7-8 ώρες. Με επίσημο χαρτί. Θα βγει ο τρέγες, του νόμου. Σε παραδέχομαι. Με επίσημο χαρτί του νόμου, όταν βγείτε μπουρδολόγοι, τότε να δω τι θα πείτε. Άντε, φυσικά θα πείτε μία ακόμα μπουρδα. Θα πείτε, και τότε και αυτό και εσείς εκεί. Και λέει ο Ιβάν Σαββίδης που δίνει δουλειές. Και... μια ερώτηση με το χέρι στην καρδιά. Μια ερώτηση με το χέρι στην καρδιά. Αν επί ΣΥΡΙΖΑ ο ΠΑΟΚ έκλεινε τα τηλεοπτικά του δικαιώματα στην ΕΡΤ με 25 εκατομμύρια ευρώ, θα έλεγες κουβέντα. Με 25 εκατομμύρια φυσικά. Γιατί δεν είναι αυτά τα χρήματα που αξίζεις. Με 15 πάλι. Πάλι. Να παίρνεις 4 εκατομμύρια το χρόνο. 4. Πόσα θες να πάρεις. Ναι. Πόσα παίρνεις από την ΟΒΑ. Πόσα παίρνω από την ΟΒΑ. Πόσα παίρνεις. Δεν παίρνω 7. Και 5-12! Ω, παιδιά μου, τι σχέσεις φέρνεις! 6! Εγώ σου λέω. 4! Εσύ πόσα έπαιρνες! Εσύ πόσα έπαιρνες πέρσι που... Όταν ήμουνα στην ΟΒΑ... Πόσα έπαιρνες, αγόρι! Πού είναι στη Β' Εθνική! Ναι! Το ίδιο είναι! Το ίδιο είναι να παίζει άλλο! Ανέβηκες κατηγορία! Την τελευταία μου χρόνια που έπαιξα... Αγόρι μου γλυκό! Αγόρι μου γλυκό! Είναι! Να έρχεται η Έρκη να σου δίνει... Πόσα πήρες από την ΕΡΤ, 10 εκατομμύρια! 11, 8! Πόσα πήρατε, ρε φίλε, από την ΕΡΤ! Πόσα πήρες από την ΕΡΤ! 900 πήρα! Πόσα? 1900! Τι λέει, ρε παιδιά. Εγώ τι λέω. Εγώ. Εγώ τι λέω, ρευλαμένη. 2 εκατομμύρια πήρε. 2 εκατομμύρια πήρα, ρευλαμένη, που το αναπαράγεται κιόλας και λέτε για εύνοια του Άρη. Τι λες, ρε. 1,992 είναι για την ακρίβεια. Μάλιστα. Χωρίς, πρόσεξε. Χωρίς. Χωρίς τους δασμούς. Που σημαίνει. Δεν είναι καθαρά. Που σημαίνει 1,5 δηλαδή. Δεν είναι, 1,600 είναι περίπου. Μάλιστα. Δεν έχει άλλη πρόταση. Δεν υπήρχε άλλη πρόταση. 1,200 είχα από την Ελλάδα. Τότε με το Όπε που λέγανε κάτι για τον με του Σαββίδη και τα λοιπά. Είχε παραπάνω ο Σαββίδης, ναι. Πόσο έδινε ο Σαββίδης. Δεν είπε, δεν σχηματοποίησε. Άλλο κανάλι έδινε. Η Νόβα, 1,200 τότε εκείνη την περίοδο. Μόνο. Ναι. Και είναι σκάνδαλο που ο Άρης που είχε τις μεγαλύτερες τηλεθεάσεις και από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν λέω σένα γιατί δεν ήσουν εντός έδρας. Ναι. Αλλά ήταν η πρώτη ομάδα στην τηλεθέαση σε όλα. Λέτε ότι ήταν ευνοϊκό. Και ο Ατρόμητος πήρε 1,900. 92.000 λιγότερα. Και λέτε ότι είναι σκάνδαλο για τον Άρη αυτό. Δεν είναι σκάνδαλο. Δεν είναι. Αντιλαμβάνεσαι το μεγεθό. Τώρα κατάλαβε τι είπε. Γιατί νόμιζε ότι πήρα 10. Δεν πήρε 10. Ενώ πήρα 2. Αν πάρω. Μάλιστα. 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια πήρε. Ζήτα συγγνώμη τον κύριο Τσαλτίδη. 2 εκατομμύρια πήρε με την ΕΡΤ. 1,992. Σου λέω ακριβώ το ποσό. 1,900 ο Ατρόμητο. 1,600 η Ξάνθη. 1,550 ο Πανετολικό. 4,150 ο Παναθηναϊκό. 4 ο Παναθηναϊκός. Ναι, το 4 του Παναθηναϊκού, θυμάμαι, ναι. Ναι. 4, που λέει, που μας έστειλε στον τον μήνυμα, 4 εκατομμύρια να βλέπω τα μωρά του Δόνη. Ζητάω συγγνώμη. Πώς θα πάρεις εσύ. Ζητάω συγγνώμη, αν κάνω λάθος, ζητάω συγγνώμη, οκ. Εγώ θα την εντύπωση. Εγώ θα την εντύπωση ότι παίρνει πολλά περισσότερα, ρε φίλε. Ζήτησε συγγνώμη από τον κύριο Τσαλτίδη. Έτσι, μπράβο. Ναι. Τέλος. Αλλά τώρα περιμένω το αγρίνια στις λάμπες. Λοιπόν, SMS κόξε. Πού είναι οι κότες. Τώρα θα βγουν περίπου. Αλλά και εσύ το χρήσατε το κότες, εντάξει, ρε. Το μπουρδας, μπουρδολόγος, σου είπα το περίμενα. Ωραίο, βαρύ, τα είπα. Ναι, εσύ είσαι παραγωγός, περίμενε. Εσύ είσαι και μέλος SCM. Τώρα μπουρδα, μπουρδα, κότα, κότα, κότα. Μισό λεπτό, η κότα είναι ένα πτηνό, το οποίο αποδίδει χαρακτηρισμό, περίμενε, αποδίδει χαρακτηρισμό ενίοτε σε ομάδες, ενίοτε σε οπαδούς, ενίοτε σε παραγωγούς, ενίοτε σε δημοσιογράφους, ενίοτε σε άντρες, ενίοτε σε γυναίκες. Γιατί είναι υβριστικό το κότα. Τώρα σαν να πει και τον Παναγιώτη κότα, έτσι φάνηκε. Δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, Παναγιώτη δεν τον είπα. Απλά δεν θέλω να το πω τώρα γιατί θα ρωμήξουν οι Αργιανοί, κατάλαβε τι γίνεται. Γιατί και το άλλο το εντομάκι δεν είναι κανένα θέμα, έτσι. Μπορεί να πει κάποιον, φίλε, επειδή είναι μικρό στην ψυχή, σε ένα τέσσερα. Αντί να το πει σε ένα τίποτε. Το εντομάκι. Το ρεπετάκι. Το ρεπετάκι, ναι. Να το πει διαφορετικά, κατάλαβε. Αλλά δεν είναι ωραίο. Μην πάει τώρα είμαστε κροκόδι. Καταρχήν το λέω κότα. Με την, δεν το λέω την κότα με την έννοια του. Καταλάβαμε. Το λέει καλή. Μα και ο άλλος μπορεί να σου πει δεν το λέω με την έννοια. Ναι, μπορεί. Ναι. Μπορεί. Α, μπορεί. Ναι. Ναι, μπορεί να το πει. Σκόλω, ναι. Γιατί άμα βγει ένας και το πει είσαι ερπετό, δηλαδή θα γίνει. Θα πω ναι, είμαι. Okay, παιδιά, για να πάμε σε break. Είμαι κροκόδιλος. Για να πάμε σε break και έχουμε χρόνο. Οι κότες γιατί δεν βγαίνουν. Έρεση τώρα, ναι, να είπαμε. Σε μένα τι μου ζητάει. Έδωσα μάτσι χθες, λέω για σένα. Κάποιο γνωστό φίλο δεν συνειδητοποίησε τι γίνεται εδώ. Πάρει εχθές όλη η μέρα μου είναι τέτοια. Ωραία, έγινε τέλο και μακάρι να ήταν για καλό. Λοιπόν, ο 081 μα και παρθενιάζει. Καλημέρα, Σάβα. Παλικάρι μου να είσαι καλά. 501 όχι, κάνει λάθο. Σε παρέστηρο Παναγιώτης, δεν κατάλαβες ποια σκηνή είναι. Δεν είναι σκηνή που τους παρακολουθούν, που τους στείνουν. Είναι στο ξεκίνημα της ταινίας, όταν έχουν κάνει τη ληστεία, με την Ταλίκα, ο Πατσίνο του σημνεί. Δεν κάνουν, καθόλου δεν σπάγανε πλάκα. Δεν λέει τη φάση που τους παρακολουθούν, που το κατάλαβε, από την ταράτσα. Όταν σχολιάζει τη ληστεία που κάναν και τον τρόπο που δράσανε, έχει πάθει πλάκα και του σημνεί.
στους συναδέλφους αστυνομικούς και λέει «These guys are rock and roll». Μετάφρασέ το στα ελληνικά. Σε πληρώνει η εταιρεία παραγωγής, διανομής. Μετάφρασέ το. Η καλύτερη μετάφραση θα κερδίσει εδώ κάτι την εκπομπή. Δεν κοροϊδεύουμε, δεν ειρωνευόμαστε. Έτσι. FM και ονομήνυμα αποστολή στο 54526. Ανοιχτές γραμμές μετά τις 11, αλλά ανοιχτές γραμμές σε 5 λεπτά μόνο για τις κότες. Μόνο για τους ακροατές οι οποίοι χθες κατακεράβρωσαν με χυδαίους, θα έλεγα, χαρακτηρισμούς τον κύριο Τσαλτίδη. Αχ, παλικάρι μου, Χρήστο Κιώση, σου αφήνω το χρόνο όλου του κόσμου για να κατεβάσεις από System of a Down το Toxicity. Άντε, ό,τι πιο εύκολο, ό,τι τι πιο άνετο. Θυμίζει, τι μου θυμίζει. Α, το γέ μου. Άντε, καληνύχτα. Αλλά τριχύλα. Άντε, καληνύχτα. Φίλε. Άντε, καληνύχτα. Άντε, καληνύχτα. Άντε, καληνύχτα. Πώς τον είπαμε, κυταριά, πώς τον είπαμε. Αυτός είναι ο Μαλακιάν. Αυτός είναι ο Μαλακιάν, ο κιθαρίστας. Μία αμερικανοαρμένικη ματιά στο έπος γέ μου. Δώσε λίγο, ρε Χρήστο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουν ήδη καταφτάσει κάποια μηνυματάκια. Το ένα το θεωρώ ειδικά εντελώς τελείως άσχετο, πραγματικά. Αλλά είναι, ανήκει, όχι, είναι στην Αθηνά, είναι άλλο, με άλλο πνεύμα. Λοιπόν, παιδιά, περιμένουμε μία μετάφραση. Εδώ, ρε φίλε. Ναι, το είδα. Περιμένουμε μία μετάφραση από την ταινία Ρασίτ, έτσι, του 1995. Η φράση αυτή που λέει ο Αλ Πατσίνο, ο επικεφαλής αστυνομικός, το κεφάλι της αστυνομίας του Λος Άντζελες, ενός τέλος πάντων τμήματος, στους συναδέρφους του για να δείξει πόσο γατόνια είναι η συμμορία που έχει κάνει το χτύπημα, λέει τη φράση «These guys are rock and roll». Μετέφρασέ το. Ή μάλλον λάθος. Μετάφρασέ το. Σε πληρώνει, ρε παιδί μου, η εταιρεία διανομής και σου λέει «Εσύ κάνεις τη μετάφραση, πάρε και το χρήμα σου». Μπορώ και εγώ να το κάνω. Τη φράση. Εσύ μετά τις 11. Μαζί με τις κόλλες. Μαζί με τους ακροατές του Ανοίξου. Είμαι άσχετος από rock and roll. Μετά τις 11. Το πιάνεις. Πιστεύω εδώ πέρα δεν είναι θέμα. Εντάξει, το πιάνεις λιγάκι. Να δούμε. Και να πω κάτι στον Ιβάν. Χίλια μπράβο. Το Ιβάν TV. Πολύ ανεβασμένο τελευταία. Πολύ ανεβασμένο. Απλά, Ιβάν, πες στον διευθυντή προγράμματό σου, δηλαδή στον Τζαλτίδη του Open Beyond. Γιατί δεν είναι Open, είναι Open Beyond. Στις ταινιάρες, λίγο πιο νωρίς. Δηλαδή αυτό χθες ξεκίνησε 1 και 10. Ό,τι ώρα γουστάρουμε να τις βάζουμε. Κοιμήθηκα, έπεσα για ύπνο 4 παρα 10. Εμείς ξενυχτήσαμε τον πάτο του Golden State, ρε φίλε. Εντάξει, μεγάλη νίκη. Μεγάλη νίκη με ένα πόντο. Μεγάλη νίκη. Έχασε άλλο το τρίπο τη ζωή στο τέλος. Ναι, ο Λάουι. Ναι, αλλά έβαλε φταίει, έφαγε τρία τρίποτα στο τελευταίο λεπτό. Τι να κάνει, ρε φίλε, να τα βάζω. 8 α το έχει ο άλλο. Το έγινε τώρα. Το Ρόντο έγινε τώρα, ναι. Σε γλέντισε ο Ζαγόρα δηλαδή. Ναι, καλά. Κρύβεται αυτό. Περιμένει να κάνει το 4-3 για να βγει, κατάλαβε. Εδώ έριξε το δεσπινή διευθυντή κρύβεται. Δεσπινή διευθυντή. Δεσπινή διευθυντή κρύβεται. Μπα και κάνει. Δεσπινή διευθυντή. Μπα και κάνει το 4-3. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μηνύματα. Πες μου ξανά, ρε Χρήστο, πες μου ξανά. Μένεμαν. Μπρένεμαν. Στο στέλνει και ο 501, ρε Μάρια. Α, η Μπρένεμαν, ναι, Έιμιρ, μπράβο, ρε. Θα βγουνε οι... Μπράβο, ρε 501, γατώνει. Σε παραδέχομαι, μπράβο, ρε φίλε, κούκλα. Κούκλα, πεθαίνω με την κοπέλα. Πεθαίνω. Θα βγουν οι κοκοκό ή θα πάμε σε άλλο θέμα. Που μένει σύξυλη στο τέλος, που περνάει από μπροστά της άλλος και φεύγει, στο ξενοδοχείο. Ναι. Τι να, παιδιά, ναι, τι να. Άμα ναι, πού είναι. Άμα γουστάρουν, θα βγουν. Σε ξεφτελήσανε, σε κάνανε, σε. Πού είναι οι κότες. Εγώ περιμένω. Μήπως το πάνε με τις γραμμές. Αν θέλει κάποιος, όχι για άλλο λόγο. Μόνο για αυτό που έγινε με τον Χρήσαφο. Ναι, άνοιξέτε σε όλες τώρα να βγουν. Ναι, 23-10. Όλοι να βγουν τώρα. 287-888. Μόνος του και όλοι σας. Άντε, μπράβο. Σαν το Πολάκι. Όχι. Μη με βρίζεις και εσύ. Ο Λίπερο έχει το δικό του Πολάκι. Όχι. Μόνος του και όλοι σας. Όχι, δίπλα του είναι ο Άδωνης. Ο Πολάκης είναι με αυτούς. Με αυτούς είναι ο Πολάκης. Άντε, ρε χαμέλε, τώρα είναι με εμάς. Ο 974, προφανώς ο παδός του ΠΑΟΚ, λέει, προφανώς, έτσι. 40 εκατομμύρια δώρο στα χρέη ΠΑΟΚ. 40 εκατομμύρια σε ΚΑΠ. 44 διορθώνει ο Χρήστος. 12 εκατομμύρια Πρίγιοβιτς. Τζάμπα την έβγαλε την πενταετία ο Ρώσος. Ο Ρώσος γεμιστάνας αφραγκό. Δεν έχει βάλει τώρα. Ρε φίλε, τι είναι αυτά. Τζάμπα γήπεδο. Τάχασε 974, δεν ξέρει τι σου γίνεται. Ο Ρώσος γεμιστάνας
Αφραγκό. Γεμιστά ένα αφραγκό. Δεν έχει βάλει τώρα, λέει, τζάμπα γήπεδο ομάδα του δημοσίου. Αν είναι αργιανός προφανώς. Έβαλε ή δεν έβαλε. Όταν βάζει 100 εκατομμύρια, λέτε ένα για ένα πρωτάθλημα 100 εκατομμύρια έβαλε. Τώρα λέτε ότι δεν έχει βάλει. Μπορεί και να είναι. Αποφασίστε τελικά. Μπορεί και να είναι. Σου λέει με αυτά που έχει σώσει, δεν βάλει τίποτα. Κορόιδο τον πιάσανε εκεί πέρα με τη ΕΚΑΠ, του φορτώσανε. Τώρα πάρτε τη μάπα. Ναι. Ο 974 δεν ξέρουμε τι είναι, πάντως σίγουρα. Δεν είναι ο παδός του ΠΑΟΚ. Για να μην τον λέμε 10% από την Αριανό. Καλά, μπορούν. Περιμένει μία γραμμή. Περιμένει γραμμή. Ποια είναι η γραμμή. Φτιάξει, πάμε γραμμή, καλημέρα. Να λέτε όνομα και οπωσδήποτε σήμερα, ειδικά ομάδα που υποστηρίξετε. Καλημέρα. Αλέξανδρος, ΠΑΟΚ, Παύλα Κότα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Εσύ δεν είσαι Κότα. Όχι, 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 περιμένει. Ίσω αυτό που με ύβρισε χθε. Α, όχι, δεν ήμουν, αλλά. Άρα γιατί είσαι Κότα. Όχι, εσύ, Αλέξανδρε, δεν είσαι. Εγώ λέω αυτού που με βρήσανε χθε, ενώ έλειπα ότι είναι Κότα. Αυτό δεν είναι Κότα. Είμαι και το ΠΑΟΚ. Πάμε, Αλέξανδρε. Είσαι και το ΠΑΟΚ και εσύ. Να μιλήσω με τον κύριο Χρήστο, παρακαλώ. Πάμε, Αλέξανδρε, πάμε, αγόρι μου. Πρώτον, για το συμβόλαιο της ΕΡΤ. Όταν κάνεις ένα συμβόλαιο, όταν κάνεις συμβόλαιο με ένα παίχτη, κοιτάς την προηγούμενη χρονιά του. Δεν κοιτάς τι θα όχι, κάνει. Δεν έχεις δίκιο αυτό, γιατί στην Πρέμια λέει. Μισό λεπτό. Ότι ο Άρης θα κάνει τέτοια χρονιά. Μισό λεπτό. Δεν το ήξερες. Δεν κοιτάς την προηγούμενη χρονιά του, κοιτάς συγκεκριμένες συνθήκες. Όταν η προηγούμενη χρονιά του είναι η Β' Εθνική, δεν μπορείς να έχεις να λες ότι το ματς Άρης Κισαμικός εκτιμάται το ίδιο με το ματς Άρης ΠΑΟΚ. Έχεις δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Άρα, κοιτά την τελευταία του χρονιά, που μάλιστα δεν ήταν και καλή. Άκουσε με λίγο. Που μάλιστα δεν ήταν και καλή η τελευταία του χρονιά, στην Α Εθνική. Ο Άρης έπεσε την τελευταία. Κοιτά το όνομα και τον κόσμο, εντάξει. Κοιτά την εμπορικότητα. Κοιτά άλλα πράγματα. Ο Άρης, λοιπόν, το συμβόλαιο που πήρε στην ΕΡΤ αποδείχτηκε όταν λιγότερο από αυτό που άξιζε. Αλλά όπως σωστά λες. Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις στην αρχή της χρονιάς. Δεν ήταν όμως σε κάθε περίπτωση σκάνδαλο να δώσεις τον Άρη 2 εκατομμύρια. Ήταν κάτι φυσιολογικό για εμάς τους Αριανούς λιγότερα από όσα έπρεπε. Ενδεχομένως για σένα που σε πάω να πεις ότι τότε που τα έδωσε πέρσι δηλαδή ήταν και περισσότερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα λεφτά του τα έβγαλε. Αν η χρονιά του Άρη δεν ήταν καλή, δεν θα έχεις τόση τηλεθέαση. Οπότε θα έλεγες τώρα ότι είναι πολλά τα λεφτά. Οπότε ήταν μια χαρά τα λεφτά που σα δώσαν. Εντάξει, δεν είναι, πολλά, δεν είναι πολλά, δεν είναι πολλά. Πάντως δεν ήταν σκάνδαλο. Ναι. Παρακάτω. Σκάνδαλο δεν ήταν. Παρακάτω. Συμφωνούμε. Όταν λες ότι είσαι Παρτιζάνος και είσαι μόνος σου και αυτά, βγάζεις δημοσιεύματα και για τις δύο ομάδες που πολεμάς, όχι μόνο για τη μία. Έχετε να βγάλετε δημοσίευμα κατά του Ολυμπιακού χρόνια. Θα σου πω το εξής. Όχι χρόνια. Δεν υπάρχει το χρόνια που λες. Θα σου πω το εξής. Τώρα που ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά. Θα σου πω το εξής. Η επικοινωνία έχει τακτική. Και πολλές φορές. Όταν ξέρεις ότι είναι ένας συγκεκριμένος ο εχθρός, ακόμα κι αν με τον άλλον δεν είσαι φίλος, αλλά δεν θες να τον κάνεις εχθρό, σε κάποιες περιπτώσεις επικοινωνείς διαφορετικά πράγματα. Αυτό, καλά τα λέω. Είμαστε οι μόνοι όμως που το παραδεχόμαστε. Καλά δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον από τον ΠΑΟΚ, επίσημο ή ανεπίσημο, δημοσιογράφο ή οπαδό, να παραδεχθεί ότι υπάρχουν φορές που με βάση την επικοινωνιακή μας τακτική συμπλέψαμε και με τον Ολυμπιακό. Αυτό, ας πούμε, παράδειγμα έγινε το Σεπτέμβριο πέρσι, όταν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είχαν κοινή γραμμή για να μην βγει ο εκπρόσωπος της ΑΕΚ τότε. Υπήρξε, άμα θυμάσαι, και η φημολογία περί συνάντησης Μαρινάκη Σαββίδη, η οποία δεν διαψεύστηκε ποτέ. Η ούτε από τον ένα. Η αντίδραση του Αριανού για αυτό ποια ήταν. Ποια. Αυτή είναι ξεφωνητό. Ξεφωνητό ήταν. Μα αυτό σου εξηγώ τώρα. Αυτό άρα που με ενοχλεί. Είναι δικαιολογημένο αυτό και τώρα που με ενοχλεί σε εσά, ρε παιδιά, είναι το εξή. Το πιο περιττό είναι ο Ιβάν. Για ποιο λόγο ο Αριανός ο ρεπόρτερ να κυνηγήσει έτσι τον Ολυμπιακό. Ο Μάριος το λέει λαϊκά το λέει τώρα. Όταν, λοιπόν, όσο πιο. Δεν μου αρέσει το απλοϊκό, αλλά αυτό το λέω απλοϊκά. Έτσι είναι. Μα αυτό είναι. Γιατί ο Τσαλτίδης, γιατί ο τάδε κίτρινος ρεπόρτερ να κυνηγήσει τον Ολυμπιακό εδώ πέρα. Όχι, να σου πω και κάτι ακόμα. Έχει 198 δικού σου που κάνουν αυτό. Προτιμάς τον Ολυμπιακό από τον ΠΑΟΚ να είναι πρώτος. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός δεν λέει μια ομάδα, μια πόλη. Το αυτονόητο. Δεν μου λέει. Θα έρθω. Δεν μου λέει. Θα έρθω στα σχολεία. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν μου λέει. Θα έρθω στα σχολεία σου και θα κάνω όλα τα αριανάκια ΠΑΟΚ. Εσύ έχεις μια έπαρση και έναν επεκτατισμό. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Τι λες τώρα, ρε. Απλά δεν ακούγεται εδώ. Το κάνει με άλλο τρόπο. Πού το κάνει. Διαφορετικό. Με το να παίρνει το πρωτάθλημα, να βγαίνει στο Champions League, τα παιδάκια να βλέπουν όλη τη μέρα Ολυμπιακό, Ολυμπιακό, Ολυμπιακό. Κάτσε, γίνεται τι, α, με διαφορετικό μάλλον τρόπο. Όχι. Χρήκα, δεν το πάω αυτό το πράγμα. Ότι γίνονται παιδάκια Ολυμπιακοί στο σχολείο. Πήγαινε στην Καλαμάρια πριν 20 χρόνια και βρίσκε δύο Ολυμπιακού. Και τώρα βρίσκε 8.
Ολυμπιακό δεν βρίσκαμε ούτε δεν για το κάνει Ολυμπιακός με ύπουλο τρόπο, αλλά είναι φυσιολογικό. Περίμενε. Το Ολυμπιακό δεν βρίσκαμε, επειδή μάλλον φαντάζομαι πιο μεγάλο από σένα. Τόσο λίγες σχέσεις με τώρα, ρε Μάρη, εντάξει. Αυτό έχει να κάνει με το ότι άλλαξαν οι καιροί και έχει μπει το μπήκε η τηλεόραση στο ποδόσφαιρο. Ναι. Εγώ είπα κάτι. Ξεκίνα από αύριο, τι έχουμε, από αύριο, 12 του μηνός, να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί. Από αύριο. Και για 3 χρόνια, όλη η Ελλάδα, όλα τα μάτς, Κυριακή μεσημέρι. Όπως γινόταν επί αιώνες. Θα δεις ο Λεβαδιακός τι κόσμο θα μαζεύει σε 2 χρόνια. Να διψάσει ο άλλος να πάει να δει μπάλα. Έτσι είναι. Παίζει ρόλο, αυτά είναι η εποχή. Είναι το τέρας της εποχής. Είναι τηλεόραση, τώρα είναι το διαδίκτυο. Μα πλέον να σου πω κάτι, υπάρχουν πολλά παιδιά. Υπάρχουν πολλά παιδιά. Υπάρχουν πολλά παιδιά. Αλλά θα υπάρξει μοιρασιά οπαδών. Όχι, περίμενε λίγο. Ποια μοιρασιά, ρε Μάρη, υπάρχει δηλαδή με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό 20 χρόνια παίρνει το πρωτάθλημα. Απλά στη μία περίπτωση λες ότι είναι δίκαιο, γιατί αφού παίρνει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, το δίνει τηλεόραση, Champions League κτλ. Και στον ΠΑΟΚ είναι, ρε παιδί μου, έφαση. Είναι κάτι ύπουλο, α πούμε. Ναι, γιατί έχει 3 και μιλά, λε 50. Γι' αυτό σου λέω. Έλα ρε τώρα το χαβαλέ που κάνουμε εδώ πέρα, ρε Χρήσανδε. Ποιο μιλάει. Χαβαλέ δεν είναι, εσύ το βλέπει χαβαλέ. Οι περισσότεροι δεν είναι χαβαλέ. Σου είπα ποτέ εδώ ο Ηρακλάκος του Αρούλη. Θα σου πω το μεγαλύτερο παράδειγμα. Ο ΠΑΟΚ, και το λέω, το έχω πει πάρα πολλέ φορέ, απλά δεν τα ακούνε. Ο Ιβάν έκανε πέρσι, αλλά κυρίως πριν 2 και 3 χρόνια, αυτό που έπρεπε να κάνει, και εννοώ νοήτο, για να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελο. Αυτό που έπρεπε να κάνει, τι έκανε, εσείς το λέτε, εξασφάλισε το 50-50. Όχι, φίλε. Ποιο 50-50. Δεν εξασφάλισε το 50-50. Έκανε ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έκανε ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός. Δεν πήρε τώρα σε δεν πήρε ασθενώσει. Μισό λεπτό. Τι εγώ έκανε. Περίμενε. Τι εννοώ. Να εξηγήσω. Αυτό στα 10 Ολυμπιακού το χορτάρι. Να εξηγήσω τι εννοώ έκανε. Όταν ήμασταν ανίκανοι. Κέρδισε στη μάχη των ενώσεων. Ναι. Αυτόν δηλαδή που εκλέγουν την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ναι. Εξέλεξε δικό του πρόεδρο, κατά δήλωση μάλιστα του Ιβάν. Και συνέχισε. Εξέλεξε δικό του πρόεδρο, ελέγχει απόλυτα την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, πάλι κατά δήλωση του. Γιατί ήθελε γραμμένο και στο γήπεδο βλέπαμε 80, αντί να δούμε 80-20 έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Δεν ισχύει αυτό που λες. Δεν ισχύει αυτό που λες. Και υπάρχει μια διαφοροποίηση. Ότι εκείνη την εποχή ο Ολυμπιακός ήταν 100-0. Έπαιζε μόνος του. Δεν υπήρχε αντιπαλωδέως, ρε φίλε, σε αυτό το κομμάτι. Εδώ τώρα ο Ιβάν δεν είναι μόνος του. Έχει το Μαρινάκι και έχει και το Μελισσανίδη. Ωραία, πες μου εσύ, απάντησέ μου. Για ποιο λόγο. Σου λέω, ρε παιδί μου, ότι ο ΠΑΟΚ χτίζει αυτό το πράγμα που κάνει ο Ολυμπιακός. Όχι για 20 χρόνια, για 5, για 4, για 3. Παίρνει άλλα 3 πρωταθλήματα και άλλα 5 κύπελα. Γιατί ο ΠΑΟΚ να είναι μόδα ενώ ο Ολυμπιακός είναι κάτι διαφορετικό. Θα απαντήσω πρώτα στην προηγούμενη ερώτησή σου που είχε να κάνει με το 80-20. Ναι. Το θέμα δεν είναι η διαιτησία, Παναγιώτη μου, το 80-20 που λες. Το θέμα είναι, και το έχω πει πάρα πολλές φορές και με βρίζεται, το θέμα είναι ότι όταν πετάς Μολότοφ, αν υπήρχε άλλος, θα είχε τιμωρηθεί. Δεν θα λέγανε ότι ήταν στο από κάτω στενό και έγινε 2 ώρες πριν το μάτς, ενώ έγινε 1. Όταν πετάς ευθείας βολής φωτοβολίδα, αν ήταν άλλο καθεστώς, ακόμα και αν ήταν το ελεγχόμενο από τον Ολυμπιακό, θα σε κοπανούσε το κεφάλι. Τώρα όμως δεν απέδωσε δικαιοσύνη αν δεν σε τιμωρεί. Δικαιοσύνη θα ήταν. Πετάς φωτοβολίδα ευθεία βολής, μείον αφαίρεσαι ό,τι προβλέπει ο νόμος. Μην λέω ό,τι να είναι. Ό,τι προβλέπει ο κανονισμός. Εσύ έφαγες πρόστιμο. Να πω λίγο κάτι και να κλείσω. Εσύ έφαγες πρόστιμο. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ εγώ. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος είχε πέσει και πρόπεση και παραπρόπεση. Αδικήθηκε η ευνοϊκή διαιτησία. Εγώ ξέρω ότι κάθε χρόνο ο ΠΑΟΚ και θα ευνοηθεί και θα αδικηθεί από τη διαιτησία. Mm. Εγώ δεν θυμάμαι τον Ολυμπιακό χρονιές που ήταν χούντα, συγγνώμη. Τι το συζητάς, δεν το συζητάμε. Να πήρε η δεν το συζητάμε αυτό. Να σου πω όμως ποια είναι η ομάδα που έχει πληγεί περισσότερο μετά τον Ηρακλή, για να είμαι δίκαιος, από αυτό το σύστημα. Ο Άρης. Ο Άρης, φίλε μου, καλός ή κακός εκείνη τη χρονιά, εκείνη βγήκε δεύτερο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Για το κεφάλι του, για τα λάθη του, είπε, τον πέρασε ο Πανσεραϊκός. Ναι. Με 15 συνεχόμενες νίκες, Πανσεραϊκάρα. Βγήκε δεύτερος. Του κάτσε λοιπόν αποτύχει, έπεσαν οι από πάνω οι όφοι που πέσανε, και δεν θυμάμαι ποιος ήταν, αυτοί που βιβάστηκαν, και προκύπτει και ανοίγει μια θέση στη Β' Εθνική. Και δεν εφαρμόζουν τον κανονισμό ο Γκυρτζίκης και η παρέα του, όπως λέγατε όλοι σας, οι ελεγχόμενοι από τον Ολυμπιακό, και δεν ανεβαίνει ο Άρης ενώ το δικαιούται. Και ενώ λέτε δεν το δικαιούται, την επόμενη χρονιά. Την επόμενη χρονιά γίνεται πάλι το ίδιο. Και η δόξα δράμας με γραμμένο ανεβαίνει. Δεν είναι δείγμα αυτό ότι ο Άρης όχι μόνο δεν ήταν με τον Ολυμπιακό, αλλά ήταν ακριβώς το αντίθετο. Απλά τώρα, επειδή ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, στηρίζει τον Ολυμπιακό, αυτό μας λες. Όχι, δεν στηρίζει κανέναν Ολυμπιακό. Στηρίζει τον Άρη. Στηρίζει τον Άρη.
ειλικρινά, αν αυτά που κάνει τώρα, ειδικά με τις μεταγραφές, ναι, τα έκανε ο ΠΑΟΚ, θα μας είχατε βγάλει τα σκηνιά. Σε παρακαλώ. Δεν υπάρχει παίκτη που με ενδιαφέρεσαι και να μην έχει κάνει κάτι με τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Υπάρχει, θα σου πω ότι υπάρχει. Έχει καλή σχέση ο Καρυπίδης με τον Μαρινάκη. Πιστεύω ότι και ο Σούγκρεν εκεί στη Σουηδία θα ήταν εκεί σε κανένα σύνδρομο του Ολυμπιακού. Δεν εξηγείται. Δεν είναι έτσι. Ούτε ο Ντουάρτε είναι. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ξέρεις για ποια σκηνή λέει. Να σου πω κάτι. Αυτό το παιδί τώρα να σου πω κάτι. Πάω λίγο. Α τι σκηνέ, ρε. Εσεί. Και αυτός λέει. Μην αποσανατολίσετε τώρα. Όχι, για πάω και Άρη. Και όλα αλπατσίνο τώρα. Ακούμε. Μιλάμε τώρα, όταν δεν έχουμε θέμα Άρη. Μία ώρα μιλάς. Ναι. Δεν σταματάς. Περίμενε, κάτσε. Έλειπα δύο μέρες, αλλά πληρώνω τον χρόνο. Υπάρχει θέμα όμως και αυτό ήθελα να πω. Παλικάρι σαν τον Αλέξανδρο. Χαίρεσε να συζητήσει, ρε φίλε. Δεν τα επιχειρήματα. Μα δεν μίλησε. Γι' αυτό χάρηκα. Για σε κάπα απέφυγε. Εννοείται να μιλήσει ο άνθρωπος, ο Κυριούλης. Εντάξει, τα λέμε αυτά ένα χρόνο ολόκληρο, παιδιά. Τέλος. Πάμε εντάξει, στον επόμενο. Τέλος. Καλημέρα. Ναι. Α, δεν έχουμε. Οι κότες δεν υπάρχουν. Θα βγουν. Δεν υπάρχει. Οι κότες δεν υπάρχουν. Μην καλείτε τώρα για μένα, ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Α, γραμμή, υπάρχει. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Όνομα και ομάδα που στηρίξει. Λοιπόν, είμαι ο Άμπαλος και εννοείται ότι είμαι πάω. Είστε Αριστοτέλης, έχω επιλέξει να είμαι πάω. Δεν είστε από τις κότες που με ξεχώνησαν. Τον Άμπαλο το κάναμε το επόμενο πρωί, να το κάνουμε και τώρα που είναι στον αέρα ο Άμπαλος, έφερε πανέμορφα γλυκά σιροπιαστά. Βέβαια, δεν τα πετάξατε. Όχι, έφαγα εγώ τα μισά, μου φύγαν δύο σφραγίσματα. Και τα άλλα μισά τα πήρε σπίτι. Μου φύγαν δύο σφραγίσματα, βέβαια. Τα έφερα και είπα να μην φάει ο Ασλαμάς. Πότε τα έφερες. Μα δεν τα έτρωγε κανείς. Πότε τα έφερες. Έχει περίπου 10 μέρες. Περίπου 10 μέρες. Στην γιορτή του Κωστή, του Κωνσταντίνου. 10-12 μέρες. Α, το Μάιο, το Μάιο. Δεν τα έτρωγε κανείς, άστο. Δεν είσαι από τις κότες που βγήκαν χθες και με ξεφώνησαν. Δηλαδή θα σας δει. Τέλος πάντων. Αριστοτέλη. Έφερα και ένα μπουκάλι εκεί μέσα στο καταψύκτη. Α, για μένα, λέει, το πήρα. Ωραία, τέλεια. Ένα απλό παράδειγμα. Είμαι με ένα καλό μου φίλο, Αργανός αυτός, πάω ξύς εγώ, ναι, και τυχαίνει να πέσει το πόλο χθες του Ολυμπιακού. Το πόλο του Ολυμπιακού. Ο τελικό, με τη Φερεντσβάρος. Προχθές. Προχθές, ναι. Συγκλονιστικό φινάλε. Συγκλονιστικό. Εντάξει, λέω. Κρίμα, φιναλίστ. Έτσι, κουβέντα στον άλλον. Λέω, εντάξει, καλά είναι να το πάρει, ρε παιδί, αλλά κι άμα χάσει, γιατί να μην κάνουμε χαβαλέ με την ήττα του Ολυμπιακού. Ναι. Στον Αριανό το λες αυτό τώρα, το φίλο σου. Ναι. Λέω, όχι, ρε φίλε, ελληνική ομάδα των Ατάλων. Είστε πολύ φιλόγαβροι, ρε παιδί, να πούμε. Κάτσε με επιτρέ. Αμπαλέ, αμπαλό. Παίχτες έχετε πάρει. Τώρα. Όλα καλά. Αυτό το παράδειγμα που έφερες, να σου πω τώρα κάτι. Στο πόλο, με εξαίρεση, αν είσαι Παναθηναϊκός. Αν το έβλεπες προχθές το μάτς πώς πήγαινε, ο τελικός με τη Φερεντσβάρος, να σου πω κάτι. Πόλο, έτυχε να κάνω θα... να το δούμε, το γύρισα εκείνη την ώρα. Εγώ απ' την άλλη φίλε στα παπάκια μου και το έκανε χθες το πρώτο Ολυμπιακού. Μπουρμπουλίτρες να βγάζανε. Δεν δε λέγει αυτό. Λες, ο Αριανός είπε ελληνική ομάδα να το πάρει κρίμα. Ναι, στο Πόλο τώρα. Εγώ πήγα να κάνω χαβαλέ, είτε κερδίσουν είτε χάσουν εσύ και με γκαντάκι. Εντάξει. Ωραία, έγινε άμπαλο. Έγινε παλικάρι μου, έγινε άμπαλο. Ένα απλό παραδειγματάκι δηλαδή. Ήσουν ο δεύτερος στη σειρά που κατατρόπωσε τον Χρήσανο Τσαλτίδη. Ναι, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ωραία, παιδιά, μην καλείτε άλλοι. Ρεσί Θουβού, μάτι Παναγία. Κάπου εδώ, χορηγό θα δώσουμε. Είσαι. Παραγγείλω Παναγία, σα περιμένουμε σήμερα. Σα περιμένουν χορηγοί. Κάνουμε πέφτει ξύλο. Εντάξει, σα περιμένουμε λίγο. Δώσα του πω εγώ να μην. Ρε Θουβού, δεν το περίμενα αυτό. Αυτά εδώ είναι το ψωμοτήρι σου και σένα. Είσαι ΠΑΟΚ. Μήνυμα ο Θουβού. Τι γράφει. Καλημέρα, Κυριούλη Μαριούλη. Γνώμη για Λίμνο. Ο Μίστερ Γκόλτ είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Σε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής, τους άλλους είπες δηλαδή πριν εσύ το πρωί. Όχι, θα πω μετά. Πότε μετά. Με λέγε έτσι. Αφού δεν μίλησε. Ο Μίστερ Γκόλτ λοιπόν. Η κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης. 62-85-86. Τρεις πίτσες κανονικές. 78 εκατοστό. Οκατοστά. Μόνο 10.50. Μάριε Ασλαμή, να τις φας, να σκάσεις, να ησυχάσουμε, γιατί είναι και τεράστιες οι πίτσες από το Mr. Gold που εξυπηρετεί Σικές Νεάπολη, Αμπελόκηπη, Πολύγνη, Μετέωρα και κέντρο της πόλεως. Σε αυτό θα σου απαντήσω λίγο εγώ, θαλαμοφύλακα, αν επιτρέπετε. Σε αυτό. Δεν είναι για το χρήστατο αυτό. Θα σου απαντήσω εγώ. Μισό λεπτό λιγάκι. Λοιπόν, ο 501 λέει, παιδιά, μιλάω ελληνικά απλά. Δεν με νοιάζει τι εννοούσε. Καταλαβαίνουμε τι εννοούσε. Σε πληρώνει η εταιρεία διανομής. Θέλω μετάφραση. Απλό πράγμα, κατάλαβες, παλικάρι μου. Σε υπερευχαριστώ εγώ προσωπικά, γιατί συμμετέχεις σε όλα.
Να είσαι καλά. Εννοούσε, λέει, ότι ήταν αδίστακτοι. Μάο, μάο. Δεν το είχαν τίποτα να σκοτώσουν τον οποιονδήποτε. Μια παρατήρηση, γιατί είσαι και κινηματογραφό. Πρώτον, δεν εννοούσα ακριβώς αυτό. Αλλά το πνεύμα είναι αυτό. Εγώ θέλω μετάφραση. Είμαι Έλληνας και πάω να δω την ταινία. Και περιμένω κάτω στην φράση αυτή μετάφραση. Γεια σου, Αναστασία. Η μετάφραση όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση θα ήταν rock and roll. Περιμένω, Χρήστο. Δεν θα ήταν. Περιμένω, δεν με νοιάζει. Δεν ήταν το νόημα. Δεν με νοιάζει. Πληρώνω, εγώ σε πληρώνω. Με πληρώνει, είσαι εσύ η εταιρεία παραγωγή. Είσαι η Ρεγγέλα δηλαδή. Ναι, είσαι ρε παιδί μου η Τσαλτίδης. Νατάσα η Ρεγγέλα. Ναι, η πιο γνωστή. Μπράβο. Είσαι η διανομή. Τσαλτίδης. Ναι. Η δουλειά σου, επιχειρηματία είσαι. Ναι. Μου λες, ασλαμά, πάρε 1000 ευρώ. Ναι. 1000 ευρώ για τη μετάφραση. Ναι. Αλλά θέλω μετάφραση. Να μην είμαι ρεζίλη. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Πάει να πει ότι κάτι άλλο μετέφρασαν, θα μου πει τώρα εσύ. Δεν θέλουμε τι εννοούσε. Ναι. Τι εννοούσε. Τι μετέφρασαν. Την μετάφραση θέλω. Ναι. These guys are rock and roll. Rock and roll. Τι σημαίνει, τη μετάφραση θέλω. Πώς το αποδίδει σε μένα τον Έλληνα που είμαι τσομπάνης. Τσομπάνης. Που βοσκάω τα πρόβατο πάνω από τη μιλιά στο μέτωπο. Όχι, πλέον οι τσομπάνηδες προπονούν. Δεν είναι αυτό. Είμαι πάνω στο Βίκο και βοσκάω τα πρόβατα. Και κάθομαι το βράδυ γυρίζω στο σπιτάκι μου με την κυρά μου να δούμε την ταινία αυτή. Και τον παράμο. Τι στο διάλογο είναι αυτή το shit. Η τσομπάνης. Και λέει ο άλλος. Ναι, τι είναι τσομπάνης. Ναι. Τσομπάνης ο ένας, ταβερνιάρης ο άλλος. Μετάφραση θέλουμε. Τις φράσεις. Για το, κάποιοι ανοίγουν τώρα το ραδιοφωνό τους. Ναι. Λέει ο Αλ Πατσίνο ως επικεφαλής αστυνομικός της έρευνας. Ξανά, τα ξαναλέει πάλι. Μόλις έχει γίνει η ληστεία. Μόλις έχει γίνει η ληστεία. Περίμενε. These guys are rock and roll. Τι εννοούν. Τους υμνεί. Είσαι η εταιρεία διανομής. Τους υμνεί. Υμνεί τους ληστές στους συναδέρφους του. Ναι. Αυτό που λες το είπα εγώ. Ναι. Ναι, ότι στροφάρουνε, ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ναι. Σκοτώνουν με μεθοδικότητα. Ναι. Μόνο αυτούς που χρειάζεται. These guys are rock and roll. Τι σημαίνει, μετάφρασέ το μου αυτό. Μετέφρασέ το. Τη μετάφραση θέλω. Τη μετάφραση. Όχι το νόημα, δεν είμαι βλάκας. Έτσι. Γιατί ο Ντενίρο θύμωσε που σκότωσε ο άλλος. Τη μετάφραση θέλω. Από τι τη μετάφραση όμως. Έτσι, γιατί δεν το άκουσε. Τις φράσεις, these guys are rock and roll. Ξαναλέει. Έχει Αλτσχάιμερ. Τελείωσε. Έχει πραγματικά. Ανατριχιαστικές ατάκες στην ταινία. Ανατριχιαστικές. Πραγματικά. CFD Carpets Κολοκυθάς. Καθαρισμός χαλιών, στρωμάτων, παπλωμάτων και σαλονιών με υποαλλεργικά, οικολογικά, απορριπαντικά. Καλέστε τώρα 2310-762-164 και κλείστε ραντεβού. Εντός 48 ώρων θα έχω παραλάβει τη ΣΕΚΑΠ, το χαλί ή το παπλωμά σας από τον χώρο σας. Τώρα συνειδητοποιώ πόσο εξευτελιστικό για τον Χρύσανθο είναι το μήνυμα του ΠΑΟΚ 164. Τώρα το συνειδητοποιώ. Το βλέπω εδώ και ώρα, τώρα το κατάλαβα. Εξευτελιστικό γιατί είναι, ρε. Λέει, καλημέρα. Σήμερα οι μάσκες έπεσαν. Η δουλειά μου τελείωσε. Γι' αυτό και εγώ πάω να τα βρέξω. Τρανία μου διά. Συγγνώμη. Τρανία μου δεν είναι μέρος, Μάριο. Τρανία μου δεν είναι μέρος. Συγγνώμη, λάθος εγώ. Τρανία μου δεν είναι, sorry. Και εγώ πάω να τα βρέξω. Οι μάσκες έπεσαν. Και εγώ πάω να τα βρέξω. Φανερώσε μου την μάσκα που κρύβεις. Άκουσε λίγο. Για να τα βρέξεις πρέπει να τα έχεις. Άρα δεν θα βρέξεις τίποτα. Και ένα μήνυμα απαντάω εγώ, θαλαμοφύλακα ή ο Χρύσανθος. Ναι, αλλά όταν είχε διακοπή στην Πάτρα το μάτς του Ολυμπιακού και είπαν οι άλλοι ότι μάλωναν 15χρονα, έφαγαν πρόστιμο. Δεν δείχνει αυτό χαλιφάτο Ιβάν με κυνηγητό σε οποιονδήποτε άλλο. Όπως τα προηγούμενα χρόνια με την Παράγκα. Τελικό πάτος. Θαλαμοφύλακα, από αυτό εδώ έχω δει το βίντεο 15 φορές. Τι σχέση έχει η ευθεία φωτοβολίδα μέσα στο αθώο πλήθος του Πανιωνίου. Α, στράκα στρούγκα. Που πηγαίνει η φωτοβολίδα μέσα σε ανθρώπους απλούς, καθημερινούς και όχι μαω-μαω που κάθονται. Τι σχέση αυτό είναι. Είδα την εικόνα από την Πάτρα, ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Α, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τι συγκρίνει. Ούτε εμεί από τις μέσα γέφυρα. Τι συγκρίνει. Για τη Νέα Σμύρνη μιλάμε. Ξέρω, κατάλαβα. Και τη φωτοβολίδα. Αυτό συγκρίνει. Δεν συγκρίνω το ροδάκινο με το καρπούζι. Προς Θεού. Έτσι. Και τη Αθηνά, για να κλείνουμε, να απαντάζει επιχειρήματα στην προπαγάνδα του. Για το Χρύσανθο αυτό, έτσι. Αθηνά το κάνει προφανώς ο Χρύσανθος. Αληθεύει ότι ο Σούντγκρεν θα παίξει προγραμματικά Champions League με την ΑΕΚ και μετά θα έρθει στον Άρη. Με την ΑΕΚ Στοκχόλμης. Αυτό είναι γνωστό. Νομίζω ότι η ΑΕΚ του επιτρέπει να έρθει την επομένη από το μάτς της. Απλά ο Άρης το κυνηγάει να μην τον χρησιμοποιήσει, να μην τον κουράσει, εφόσον έχει ήδη άλλες επιλογές στη θέση. Νομίζω ότι
δύσκολα θα το πετύχει. Προφανώς θα έρθει μετά τον αγώνα που δίνει η ΑΕΚ στο Κόλμης. Πάμε σε break και επιστρέφουμε. Πω, τι γίνεται ρε παιδιά, τι γίνεται. Ρε, εσείς παίζει η πατρίδα σας σήμερα, η Ελλάδα, και μιλάτε όλοι για Άρη και ΠΑΟΚ. Πω, δεν είναι δυνατόν. Αχ, επίσης, για να καταλάβουμε, έγιναν χρέη, παρένθεση πρόστιμα, το 2008 στη ΣΕΚΑΠ, υποκρατική διαχείριση. Το 2013 μεταβιβάστηκαν μαζί με τη ΣΕΚΑΠ στον Ιβάν. Το 2017 βγήκε νόμος για διαγραφή προστίμων χωρίς αναδρομική ισχύ. Παρένθεση, γιατί οι ΣΥΡΙΖΕΙ είναι άσχετοι, κλείνει παρένθεση. Το 2018 μεταβιβάστηκε η ΣΕΚΑΠ σε σχιστομάτιδες. Τα χρέη παρέμειναν στον Ιβάν. Μήπως σβήστηκαν για να αγοράσουν περισσότερα νερά και να πάρεις με άνεση κανένα δανεικό ελεύθερο. Νομίζω ότι μιλάμε για ασπρόμαυρο χήμαρο πάνω στο... Μπορείς να μην επιτρέπει σε κάποιον ο οποίος λειτουργεί τζάμπα και δεν βοηθάει την εκπομπή να... και απευθύνεται σε μένα. Τουλάχιστον ναι. Δεν μπορώ να στο αυτό τώρα το παίρνω να στο είναι για μένα. Απαγορεύσω για σένα. Νομίζω ήταν για μένα. Ήταν για μένα τώρα αυτό, νομίζω. Ειλικρινά. Μαρία, ειλικρινά. Μαρία, ναι. Μαρία, όχι ετός. Όχι. Ακούσε λίγο. Παναγιώτη. Το ξέρουμε ότι. Όχι ετό θα λάβω φύλακα. Όχι ετό θα λάβω. Κότα μπουρδα ηλίθιο. Δεν μπορώ να ακολουθήσω το. Περιμένω τι κότε που βγήκαν χθε να μπουν και σήμερα. Μέλο τη ΕΣΥΕΜ. Μέλο τη ΕΣΥΕΜ, έτσι. Εσύ και εγώ δεν είμαστε. Τα μέλη τη ΕΣΥΕΜ θα απαγορεύεται να λένε για κότε. Δεν μπορούν να αποδίδουν ένα χαρακτηρισμό. Λίγο πιο political correct. Λίγο πιο political correct δεν υπάρχει στην Ελλάδα του 2019. Όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την πιο δεξιά πολιτική. Πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σαν, σαν ακούω τον Βελόπουλο. Σαν ακούω τον Βελόπουλο. Είσαι και φαίνεσαι. Μετά την επίθεση στον Μπουτάρη. Να τελειώνουμε. Είσαι και φαίνεσαι. Με Μπουτάρη αστική... τι πήγε τον Ταχιάο. Να έκανε, τελειώνουμε. Έκανε λάθος, έκανε λάθος που έρχομαι πήγαινε στα μάρκετ. Να τελειώνουμε με την αστική ευγένεια της αριστεράς. Κάτι τέτοιο μου θυμίζεις. Λοιπόν. Βελόπουλο είσαι και φαίνεσαι. Άλλωστε, για να πάμε στη γραμμή. Άλλωστε κολλητό σου είναι. Για να πάμε στη γραμμή. Μαζί είχατε δουλίτσες, έμαθα. Επανέρχεται ο Παοκτσής. Στις οποίες δεν απαντάσω που είχατε δουλίτσες μαζί. Επανέρχεται. Νενέκια. Νενέκια. Φίλε. Τρεις ακροατές περιμένουν. Πάμε στο φίλο ακροατή, παρακαλώ. Επανέρχεται 164. Πάμε στο φίλο ακροατή. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Τα μισά τα έχασα. Τα μισά στα ξέχασα το 2003 και τα άλλα μισά τότε με την μπούκα στη θύρα 1. Θυμάσαι. Για αυτά που πάει να λιάσει, έτσι. Στην τρανή αμούδα. Σε κάθε περίπτωση τώρα δεν έχεις. Είσαι, σε λέει ευνούχο. Έτσι κατάλαβα εγώ. Πάμε γραμμές. Αυτό εννοούσες τόση ώρα. Εγώ τα πόδια εννοούσα. Καλημέρα. Πάμε γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Ω, σκίστονα. Καλημέρα. Ο παδός του ΠΑΟΚ από τον Μπέρμιγχαμ. Πάμε η πρώτη κότα. Παρακαλώ. Να βάλουμε κανόνες, να μιλήσω λίγο εγώ, να μιλήσει λίγο εσύ, να κάνουμε διάλογο ή θα έχουμε αυτό το πράγμα τώρα. Έλα, καλά σου λέει τώρα. Μιλάς με την αυαρχίδα του Ολυμπιακού στην Ελλάδα. Είπες ότι είναι η αυαρχίδα του Μαρινάκη. Είπα ότι είσαι ο Βαρόνος και η αυαρχίδα της προβάλλησης. Το ξέχασα και Βαρόνος στην Ελλάδα. Άρα λες ότι παίρνω λεφτά από το Μαρινάκη. Το γράφω τώρα. Όχι, λέω ότι το κάνεις για την ψυχή της μάνας σου, γιατί είσαι τόσο χαζός, αριανός πραγματικά, ότι είναι αντιπαοκτσίδικο, κάθεσαι και το υιοθετείς. Αυτό λέω. Όχι, δεν ισχύει αυτό που λες. Υιοθετώ μόνο τα πραγματικά. Λοιπόν, αυτό που είπα χθες, επέτρεψε να το δικαιολογήσω τώρα. Ναι. Βγαίνει λοιπόν, εσύ μου λες αυτή τη στιγμή ότι τα χρέη τα πήρε ο Ιβάν. Πες αυτό που θες και θα σου πω εγώ τι θέλω να σου πω. Ωραία, έγινε. Σύμφωνοι. Τα χρέη λοιπόν, ορθά όπως λες, μεταβιβάστηκαν στη ΣΕΚΑΠ, από τη ΣΕΚΑΠ στον Σαββίδη όταν την ανέλαβε. Τα χρέη τα οποία ανέλαβε ο Σαββίδης, λογικό λοιπόν, κατά την ίδια λογική, να μεταβιβάστηκαν στους Ιάπωνες. Αυτό έγινε 14 μήνες πριν. Σήμερα που μιλάμε βγαίνει αυτός ο νόμος. Και έχεις σκίσει τα ηματιά σου ότι αυτό αφορά το Σαββίδη. Εξήγησέ μου σε παρακαλώ για ποιο λόγο αφορά το Σαββίδη. Εσύ τι υποστηρίζεις? Εγώ υποστηρίζω ότι τα χρέη έχουν πάει στους Ιάπωνες. Μπορώ να αποδείξω κάτι διαφορετικό. Υποστηρίζεις ότι τα χρέη έχουν πάει στους Ιάπωνες? Ναι, ρε, επειδή διάβασες σε ένα site ότι ο Σαββίδης πούλησε στους Ιάπωνες την Ταμπάσκο, όπως τη λέγανε. Μα δεν πούλησε, ρε, στη Χρύσανθε. Πούλησε στους Ιάπωνες. Δεν πούλησε. Ξέρω εγώ, έχεις κάτι αντίθετο να μου πεις, αντίθετη πληροφόρηση. Η Επιτροπή λοιπόν Ανταγωνισμού, όπως λέγεται αυτή στην Ελλάδα, ενέκρινε τη συγκεκριμένη πώληση. Μετά από τόσο καιρό δεν έχω ακούσει κάτι διαφορετικό. Αν έχεις κάτι διαφορετικό, μισό λεπτό. Έχεις ακούσει ότι την ενέκρινε? Δεν έχω ακούσει. Όχι, απλά επειδή σε βολεύει, να το λες ότι την πούλησε, το λες. Εγώ λες λοιπόν. Ότι ανήκει ακόμα, εγώ λες λοιπόν. Ότι ανήκει όχι, ακόμα. Όχι, όχι. Εγώ λοιπόν θα δεχτώ. Άκουσε με. Θα δεχτώ αυτό που λες.
Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το δίκαιο στην πατρίδα την οποία δεν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο και το αγγλικό δίκαιο. Σε χαρακτήρισε ριψάσπη. Δεν πειράζει, πάμε κάτω. Δεν πειράζει. Δεν, σε δεν το χαρακτήρισα καθόλου, έτσι. Ίσα ίσα ο Αποστόλης είναι πολύ πιο Έλληνας από κάτι προδότη σαν και σένα. Που μένετε εδώ πέρα ακριβώς για να επιτελείτε. Μένετε εντός της ελληνικής επικράτειας ακριβώς για να επιτελείτε το ρόλο του καταδότη και του προδότη. Εντάξει, συνέχισε. Λοιπόν, γιατί πρέπει να είσαι εντός για να προδίδεις. Συνέχισε. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής, φίλε Αποστόλη, διαβάζοντάς σου το σχετικό νομοσχέδιο. Πέρα ότι λέει, οι οφειλές από πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις που προέρχονται αποκλειστικά από τις ανωτέρω καταλογιστικές πράξεις διαγράφονται. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφή υποβάλλεται αίτηση κτλ. Η αίτηση που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, γρήγορα δηλαδή, μην προλάβει έρθει η επόμενη κυβέρνηση και το σταματήσει. Έτσι. Και πράξη ανάκλησης επιδίδεται υποχρεωτικά εντός 10 ημερών από την υποβολή της. Πρόσεξε λοιπόν τώρα την κρίσιμη σειρά. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και δικαστικά εκκρεμείς υποθέσεις. Ναι, ανοιχτές υποθέσεις. Αφού λοιπόν είναι των Ιαπώνων, όπως λες εσύ, για ποιο λόγο μιλάμε για δικαστικά... Μισό λεπτό. Ναι. Διώκονται οι Ιάπωνες. Αν εγώ κάνω μια παρανομία στο Λίμπερο, ως διευθυντής του Λίμπερο, κάνω μια παρανομία μαζί με τον κύριο Ζαγόρα, που είναι ο διευθυντής προγράμματος του σταθμού, και φάμε λεφτά. Και πουλήσουμε μετά το Λίμπερο. Ποιος διώκεται, αυτός που έρχεται ή εγώ? Όταν μάλιστα η δίωξη είναι σε δεύτερο βαθμό και σε πρώτο βαθμό έχω καταδικαστεί. Άρα υπάρχει... Ποιος διώκεται? Εναντίον του Σαββίου. Εγώ ή ο Ιάπωνας που αγόρασε το Λίμπερο. Δηλαδή εσύ πιστεύεις... Δηλαδή πάρα πολύ απλά... Δεν μεταβιβάστηκαν. Όχι, μεταβιβάστηκαν. Αλλά το δικαστήριο, άκουσε με λίγο, το δικαστήριο δεν το ενδιαφέρει αν μεταβιβάστηκαν ή όχι. Φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης τότε που δικάστηκε είναι υπόχρεος απέναντι στο ελληνικό δημόσιο αυτού του ποσού. Δεν μου λες, και αν δεν βγει ο συγκεκριμένος νόμος, δεν τον νοιάζει. Πάρτα τα 44, φίλε, από τους Ιάπωνες. Και να σου πω, εσύ ξέρεις ότι τα 44 δεν υπάρχουν στη συμφωνία. Θα σου απαντήσω. Δηλαδή να γράφει μια παράγραφος και να λέει ότι κοστίζει όλοι το τέτοιο 100 εκατομμύρια. Παιδιά, έχω και 44. Περίμενε. Έχω και 44. Περιμένουν και που τα χρωστάω στο δημόσιο. Πρέπει και αυτά να μου καλύψετε. Γιατί εγώ αυτά θα τα πληρώσω. Αλλά τώρα που μου τα καλύψατε, λέω, μπορεί να υπάρχει, έτσι δεν το ξέρω. Δεν θα τα πληρώσω. Καταλαβαίνεις τον deal. Γιατί είσαι έξυπνος άνθρωπος. Εγώ καταλαβαίνω, καταλαβαίνω αυτά που μου λες, αλλά μου φαίνεται αδιανόητο. Είναι μπούρδα να λέτε ότι πουλήθηκε η ΣΕΚΑΠ. Γιατί δεν έχει σημασία αν πουλήθηκε ή όχι, διότι το δικαστήριο και η καταδίκη αφορά τον ιδιοκτήτη σήμερα. Όχι σήμερα, συγγνώμη, τη μέρα που έγινε το δικαστήριο. Εάν γίνει το δικαστήριο. Όταν πουλάς κάτι, δεν φεύγουν τα χρέη από πάνω σου. Εδώ κληρονομούμε τον μπαμπά μας και κάνουμε αποδοχή κληρονομιάς. Και παίρνουμε τα χρέη του πεθαμένου. Τι μου λες τώρα, όταν υπάρχει λοιπόν δικαστική απόβαση καταδίκης και υποχρέωση καταβολής, δεν τα γλιτώνεις. Σου λέει πάρτα λοιπόν από αυτούς και δώστα. Αλλά σε μένα θα τα δώσεις. Αποστόλη, πες γιατί περιμένεις. Και είναι ελληνικό δημόσιο, φίλε. Διάβασε την παράγραφο που λέει ότι θα καλυφθούν από άλλα κονδύλια του ελληνικού λαού. Αποστολή, βάλε ένα επίλογο γιατί περιμένουν άλλοι τρεις, είναι άδικο. Ναι. Το Βαρόνος είναι τίτλος τιμής υπόψη, έτσι δεν είναι. Καλά, ωραία, εντάξει. Στην προκειμένη περίπτωση δεν νομίζω να είναι τίτλος τιμής. Ούτε τον Απαρχίδα. Νομίζω πιο πολύ στο δεύτερο κομμάτι. Κατάλαβες εσύ, μην την Βαρόνος ναρκωτικό. Εσύ, ευχαριστούμε Αποστολή. Εσύ στη γωνία, κατάλαβες. Κατάλαβα.
Όταν υπάρχει δικαστήριο. Άρα υπάρχει καταδίκη του Φουσαβίδη. Σε πρώτο βαθμό, σε πρώτο βαθμό, μάλιστα. Γιατί Φουσαβίδη, δεν ξέρω, περίμενε. Ναι. Κάτσε, μην λέμε. Του τότε ιδιοκτήτη. Αν υπάρχει. Κοίταξε, του τότε ιδιοκτήτη σε κάπου. Άκουσε. Ναι. Πολλές φορές παίζουμε με τις λέξεις, αλλά στην νομική αυτό υπάρχει. Αν φαίνεται ότι είναι ο ιδιοκτήτης, διευθύνων σύμβουλο, πρόεδρο κτλ. Ο Ιβάν, ναι. Μπορεί να μην φαίνεται ο Ιβάν. Μπορεί να έχει βάλει εσένα πρόεδρο, να είναι ο μέτοχο αυτό, να έχει βάλει εσένα πρόεδρο. Και να έχεις εσύ την καταδίκη. Μην παίζουμε με τις λέξεις όμως αυτό το κομμάτι. Όλοι καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Τελειώνω. Όταν υπάρχει λοιπόν δικαστήριο σε εξέλιξη και τα λοιπά, δεν μεταβιβάζεται η ποινική ευθύνη και τα χρήματα πρέπει να δώσει στον επόμενο. Έτσι. Έτσι. Και μην μου πει κάποιος τα είχε το δημόσιο και του τα έδωσε. Το δημόσιο δεν είχε καταλογιστεί. Καταλογίστηκαν επί Σαββίδη. Έτσι είναι η διαδικασία στην Ελλάδα. Ελπίζω κανείς από τους επόμενους να μην επανέλθει στο θέμα. Νομίζω το χιλιοέκλεισε ο Χρήστατος. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και ομάδα. Γι' αυτό και είναι πνιγμένο, ξαναλέω, γιατί το ξέρουν όσοι το λένε. Βασίλης Πολύχνη, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Βασίλη. Με αυτούς που ξεφώνησα χθες. Όχι καθόλου. Συγχαρητήρια, Φλαμά. Χθες με Φέτελ και ΠΑΟΚ την έσωσε τη μέρα. Σήμερα με ΣΕΚΑΠ και ΠΑΟΚ την ξανασώσατε τη μέρα. Έτσι. Αλλά κάντε και ένα πείραμα αύριο. Προβοκάρετε λίγο Άρη να δούμε, θα πάρει κανεί τηλέφωνο. Καλά, ρε φίλε. Φίλε, άλλα πέντε θέματα. Τι να προβοκάρουμε. Μισό λεπτό, ρε Βασίλη. Υπάρχουν 35 εκπομπές που προβοκάρουν τον Άρη. Μαρούπες βγαίνουνε, Παναγόπουλοι βγαίνουνε. Δεν θα ανέβαινα κατηγορία. Δεν θα έπαιρνα άδεια. Δεν θα έβγαινα Ευρώπη. Δεν μου αναγνωρίζει το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Δεν παίρνει αδειοδότηση. Δεν έχει λεφτά ο Καρυπίδης. Τα λεφτά του εργαζόμενου. 688 θέματα κάθε μέρα βγάζουν οι άλλοι. Από τον Ιάρικα, από τον τέτοιο, από τον Ραούλ. Από τον Ραούλ, μπράβο! Βανικά από τον Ραούλ! Τέτοιο, ο Κλιγκόπουλος! Πώς είστε και εμείς και η δικιά μας εκπομπή! Άσε μια εκπομπή, ρε φίλε, να μην είναι ΠΑΟΚ! Δυο εκπομπές που ακούω εγώ, αυτή και το All About Aris, πάντως μόνο ΠΑΟΚ ακούω. Συγγνώμη, ρε φίλε, μισό λεπτό! Δηλαδή εσύ είσαι ΠΑΟΚ και ακούσε εμάς και το All About Aris! Μπράβο, ρε Βασιλάρα! Ότι ακούει τον Τίμιο Ασλαμά και τον Ακριβοδίκιο Τσαλτίνη, κατάλαβε. Να σου πω κάτι όμως, να τα λες αυτά άμα σε πάρουν τηλέφωνο. Μην λες ΠΑΟΚ και είμαι ακούω τον Κόλκα. Τσαλτίνη θα λες ότι ακούς. Βασίλης ωραίος. Έγινε παλικάρι. Καλημέρα, φιλιά στην Πολύχνη. 164, μετά από το τηλεφώνημα του Βασίλη, έρχομαι κι εγώ στην Τρανία Μούδα. Ωραία, πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Λίγο πιο δυνατά, παλικάρι, λίγο πιο δυνατά. Ναι, έλα, Θωμάς με. Θωμάς Τόντον, ο παδός του Ηρακλή και της Έλευσης. Τι ακούει εσύ, Χρήσανθε, την Γαβριλίδου και την Μπούντου στο ΠΑΟΚ 24. Πρώτον, η Μπούντου δεν είναι στο ΠΑΟΚ 24. Όποιος είναι, τέλος πάντων. Σταύρο Κόλκα, ρε φίλε. Γιατί. Εντάξει, Κόλκα είναι. Παντρεύεται τώρα το παιδί. Καλά, γιατί δεν λε το απόγευμα Παπαδόπουλο. Ωραία, πάμε να μιλήσουμε. Ωραία. Πες, πάμε, Θωμά. Πάμε, Θωμάκο. Μια απορία έχω. Εγώ όταν πήγα στην Αγγλία, lunch break κάνουν εκεί γύρω στις 12, δηλαδή 2 η ώρα Αγγλίας. Ναι. Ο Αποστόλης. Πώς κάνει lunch break 9 και 4, δεν ξέρω. Ο Αποστόλης είναι, το ρωτάνε κι άλλοι αυτό με το. Όχι, το παιδί. Είναι φοβερό, ρε παιδιά. Δηλαδή στην Αγγλία, κατά τις 12 η ώρα γεμίζουν οι πλατείες γιατί βγαίνουν για το lunch break. Ναι. 12 είναι δύο δικιά μας. Και στην Ιταλία εκεί δεν είναι. Η πανίνη ώρα που λένε, η ώρα των πανίνη. Ναι, παιδιά, αυτή η ώρα, μισά ώρα. Θυμάμαι στο Μιλάνο ήταν όλα τα πανίνη γεμάτα και την ώρα. Κάτι σχετικό με Άγγελο, επειδή σίγουρα ο Μάριος ακούει δηλώσεις. Τον είδα κιόλας, τον είδα κιόλας, τραγικός. Έκανε μια άστοχη δήλωση ο Άγγελος ότι πρώτη φορά του συνέβη και αυτό με το 0-3. Ναι. Να θυμίσω ότι το περιβόητο 3-4 που ο Ηρακλής το γυρνούσε στο Καφατζόγλου ή το 4-3, στο κύπελλο, το 5-3. Ναι. Πόσο είχε λήξει εκείνο. Που δίνει το χέρι του Γιωβάνη. 4 στο 39. Που δίνει, με σφάζει ο άλλος. Με τον Νίκο ήταν αυτό, το άκαρε παιδιά. Με τον Νίκο έχει γεμίσει αίμα. Όχι, ας τον Νίκο, Το πρωτάθλημα, το μάτι που τραυματίστηκε ο Γιωβάνη από το Σέμο. Από το Σέμο, που διαλύει το πόδι. Ήταν 0-4 στο 39. Και κοιτιόμασταν. Γιατί καμιά 6-7. Στο Όφι ΠΑΟΚ δεν το έπαθε με, που ήταν με 8 παίκτες, Όφι 12 με πόσους έπαιζε. Όφι ΠΑΟΚ. Ρώτα τον Γλύκο. Άντε και εσύ τώρα θες να μιλήσεις. Αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω, αυτή την περίοδο στον Ηρακλή δεν ξεχνάει. Ο Γλύκος έφταιγε. Δεν έφταιγε που ήταν ο Αμπλαούγκας. Καλά, καλά, εντάξει. Και γιατί τον ανανέωσε το συμβόλαιο εδώ. Εντάξει. Εντάξακια. Γιατί τον ανανέωσε το συμβόλαιο. Λάθος. Αφήνεται υπονοούμενα για τους παίκτες. Αυτοί αφήνουν υπονοούμενα για τους παίκτες και μετά λένε τέλος πάντων, παιδιά. Λατρεύουμε Άγγελο με εθνική. Θέλουμε ακόμη πιο χαμηλά. Γίνεται και Τσιόλης μετά. Θέλω, ναι. Εντάξει, θέλουμε τις ωραίες εποχές. Ζω για Τσιόλη Μπακασέτα. Ζω. Θέλω, παιδιά, δημόσιες σχέσεις Τσιόλης. Ένα σπορ εκεί να βγαίνει στα κολυτάρια του. Ζω για Τσιόλη Μπακασέτα. Η Γκαζέτα Ντελο Σπορ έδειξε την αλήθεια. Ενώ στην Ελλάδα όλοι είχαν υψηλούς βαθμούς, τους φορτούνιδες, τους κουρμπέλιδες και όλους αυτούς, η γκαζέτα έβγαλε κορυφαίο το σιόπι. Ναι, δεκάρι, μάλλον ήταν ο Τσαλτίδης εκεί στην Ιταλία, γκαζέτα. Του έδωσε 6.
6 του έδωσε. Βέβαια, στο όντερ για να είμαστε και δίκαιοι, όχι θέλω να πάρω τον Περιστό Άγγελο, δεν με ενδιαφέρει καν η εθνική. Αυτοί που γράφουν αυτά για τον Άγγελο, ναι, να θυμηθούμε και τι γράφανε για τον Ρεχάγκελ τον πρώτο μήνα που ήταν στην εθνική, έτσι. Και μετά που ξέρω γλύβαν δίπλα του, επειδή το πήραν τον Γιούρο. Καλά, ο Ρεχάγκελ είναι μόλι για τον Μάριο ακόμα. Ναι, τι είπε. Μάριο, ακόμα ένα διακαή πόντο για εθνική. Στάθη Σταθόπουλο. Δεν υπάρχει. Ποιο? Στάθη Σταθόπουλο. Κλαίω. 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 Τέτοιου θέλουμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ο Στάθη. Έγινε καλή συνέχεια. Καμία σχέση με ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ που σε λέω ότι είσαι βλάκα και εγώ επίση που ασχολούμαι μαζί σου. Υπάρχει άλλη γραμμή, Χρήστο. Καλημέρα, α, καλημέρα, λίγο πιο δυνατά παλικάρι. Θα το διαβάσω. Ωραίο. Αδερφό, 501 αδερφό. Που σε λέει βλάκα. Χίλια μπράβο που συμμετέχει. Μπράβο. Χίλια μπράβο, είσαι ο μόνο. Είσαι ο μόνο. Σε προσκυνώ, στα ίσα. Να. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Τελευταία για το μισάωρο. Λίγο πιο δυνατά, αδερφέ, όνομα έχουμε και ομάδα. Μία... Ναι, Θοδωρή Πάουκ. Έχουμε μία... ένα απίστευτο φαινόμενο σήμερα. Παραπληροφόρηση από τον κύριο Τσαλτίδη σχετικά και με τη ΣΕΚΑΠ και με την εξαγορά. Τσαλτίδη και παραπληροφόρηση δεν έχουν συνδεθεί. Ναι, ναι, ναι. Τι εννοείται για την εξαγορά, πού ήταν η παραπληροφόρηση. Το πρώτο απίστευτο που έχει ακουστεί είναι ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει αρμοδιότητα τοπική να ελέγξει και να εγκρίνει την μεταβίβαση μιας εταιρείας η οποία έχει έδρα το Ροστόφ της Ρωσίας σε ιαπωνική εταιρεία συμφερόντων. Η ΣΕΚΑΠ έχει έδρα το Ροστόφ. Όχι, κύριε. Η ΣΕΚΑΠ δεν έχει έδρα το Ροστόφ. Ναι. Η ΣΕΚΑΠ ανήκει σαν μετοχικό κεφάλαιο στην εταιρεία Ντολστόι Ταμπάσκο η οποία αυτή μεταβιβάστηκε. Και κάνετε λάθος όμως εδώ. Γιατί για να πάει η ΣΕΚΑΠ την οποία θα μας την πέρανε οι Τούρκοι πρέπει να υπάρξει έγκριση στην Ελλάδα. Για τη ΣΕΚΑΠ μόνο. Όχι για το υπόλοιπο. Για μόνο αυτό λέω. Θοδωρή, και εγώ για την εξαγορά μιλάω. Αν δεν κάνω όσον αφορά τη ΣΕΚΑΠ, μόνο τη ΣΕΚΑΠ, όχι το σύνολο. Τη ΣΕΚΑΠ όμως θα πρέπει να υπάρξει έγκριση από την Ελλάδα. Τι λέτε, κύριε Τσαλτίδη, σήμερα ότι η ΣΕΚΑΠ δεν ανήκει σε ανήκει. Κεφάλαιο. Μα το είπα, Φοδωρή, ανήκει. Φοδωρή, μα το είπα ότι ανήκει. Μία ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 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 ναι. Είσαι λογιστής, παύλα, οικονομικός σύμβουλος. Είμαι δικηγόρος. Είπα ότι ανήκει. Σε θυμάμαι, σε θυμάμαι. Ναι. Καταρχήν δεν μ' άκουγες προσεκτικά με τον Αποστόλη, δεν μ' άκουγες μάλλον ή δεν ήθελες να μ' ακούσεις. Δεν είπα ότι δεν πωλήθηκε, του κάνα ερώτηση. Και δεν ήξερε. Του κάνα ερώτηση και δεν ήξερε. Εσύ λοιπόν ως δικηγόρος, μισό λεπτό. Εσύ ως δικηγόρος λες ότι δεν απαιτείται έγκριση της Ελλάδος. Εγώ ο δικηγόρος λέω ότι η εταιρεία αυτή έχει το μετοχικό της κεφάλαιο ανήκει στην εταιρεία τη Ρώσικη του Σαββίδη. Αυτήν αγόρασαν οι Ιάπωνες. Ξαναθέτω το ερώτημα. Και μαζί της, ξαναθέτω και το. Καταλάβαμε αυτό που είπες. Ξαναθέτω το ερώτημα. Τώρα. Περίμενε, μισό λεπτό. Περίμενε, είπες για παραπληροφόρηση. Περίμενε, είσαι και δικηγόρος. Περίμενε. 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 Ναι, ναι, ναι. Ερώτηση. Ναι. Θέλω όμως μια απάντηση, όχι νομική. Θέλω, όχι δικηγορίστικη μάλλον, νομική εκδόση απάντηση. Ξαναρωτάω λοιπόν. Απαιτείται έγκριση της αρμόδιας ελληνικής επιτροπής για τη μεταβίβαση, πρόσεξε τι λέω, της ΣΕΚΑΠ. Αυτό έγινε το 2014, γι' αυτό μιλάμε. Ξαναρωτάω. Γι' αυτό μιλάμε. Τρίτη, πάλι δεν μου απαντάς. Γιατί ξέρεις την απάντηση. Το 2014. Απαιτείται, απαιτείται για την πώληση. Για την πόλη στους Ιάπωνες. Είμαι συγκεκριμένος. Εδώ οι δίπλα καταλαβαίνουν. Για την πόλη στους Ιάπωνες. Γιατί δεν πουλήθηκε σε κάπου στους Ιάπωνες. Με έμεσο τρόπο πουλήθηκε. Πουλήθηκε η Τι εννοείς με έμεσο τρόπο. Με έμεσο. Άκουσα με λίγο, άκουσα με λίγο. Να σε διευκολύνω. Αν και αν το καταλαβαίνεις τι έχεις πει, αλλά το λέω. Με έμεσο, με άμεσο, με πάνω, με κάτω, με αριστερά. Όχι, κύριε. Η αρμόδια επιτροπή στην Ελλάδα πρέπει να υπογράψει. Όχι. Εγώ λέω πρέπει. Εσύ λες όχι. Λέτε ότι ωραία. Εσύ είσαι δικηγόρος λοιπόν και λες ότι η αρμόδια επιτροπή στην Ελλάδα δεν πρέπει. Επιτροπή, εγώ επιστεύω ότι η αρμόδια επιτροπή είχε λόγο σε αυτή τη μεταβίβαση μόνο όταν αγοράστηκε η ΣΕΚΑΠ από την Ντολστόι Ταμπάσκο. Εγώ Ρώση. Λέω ότι πρέπει και τώρα. Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω. Τι δεν πειράζει. Τι δεν πειράζει. Όχι δεν πειράζει. Όχι δεν πειράζει. Όχι δεν πειράζει. Ο άλλος λέει το άλλο. Τι να κάνουμε τώρα. Να μην λέει παραπληροφόρηση. Να λέει η άποψή μου. Πάμε παρακάτω. Παραπληροφόρηση νούμερο 2 για τις δικαστικές διαμάχες. Για τις δικαστικές διαμάχες. Η διοίκηση της τότε ΣΕΚΑΠ, η οποία ήταν διορισμένη από το κράτος και μάλιστα ήταν όλοι τους στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, έχουν αθωωθεί.
Σωστά στο ποινικό. Στο ποινικό. Έτσι, πολύ ωραία τα λέμε, ναι. Και το πρόστιμο αυτό καταλογίστηκε στην εταιρεία. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όποιος αγοράζει αυτή την εταιρεία, τη ΕΚΑΜ δηλαδή, μαζί αγοράζει και τα χρέη της. Θα έλεγε κανείς ότι ήξεραν οι Ιάπωνες τι χρέη πήρανε. Άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Επειδή είμαι, όχι, μισό λεπτό, γιατί είμαι πολύ γρήγορος. Μάρι, έλα λίγο, περίμενε, όχι, περίμενε, κάτι είπες για παραπληροφόρηση. Δημοσίευμα. Banking News δεν είναι τίποτα του Άρη ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει σε όλα τα site όμως. Ημερομηνία. Εσύ είπες το 14. 24 έκτου του 2018. Η εξαγορά της ΕΚΑΠ θα περάσει από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και τυπικά, για να τυπικά διαπιστωθεί η νέα θέση της στην εγχώρια αγορά. Εσύ έλεγες τόση ώρα ότι δεν θα περάσει. Και ρωτάω εγώ, πέρασε? Απάντησε μου, εντάξει. Εγώ λέω ότι τώρα σου απέδειξα ότι έλεγες ψέματα πριν όμως. Όχι, όχι βέβαια. Όταν αγόρασε ο κύριος Σαββίδης την ΣΕΚΑΠ, δεν την αγόρασε σαν φυσικό πρόσωπο, την αγόρασε φίλε μου, το πράσινο φως αναμένεται να ανάψει η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρωσίας, λέει το ένα, και η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού λέει το άλλο. Πώς λέει, έλεγα εγώ ψέματα. Για ποια μεταβίβαση αναφέρεται? 24 του 18. Σε ποια μεταβίβαση αναφέρεται? 24 έκτου του 18. Δεν ρωτάω ημερομηνία, αναφέρω σε ποια μεταβίβαση. Στους Ιάπωνες. Της ΕΚΑΠ προς τη Ρώσικη εταιρεία ή της Ρώσικης? Στο πακέτο πώληση στην Donsko, όπως τη λέγεται αυτή, Donsko ή Tabak. Που θα περάσει στον όμιλο JT. Πώς λέγεται αυτή? Japan Tobacco. Όπως λέγεται, Japan Tobacco. Η Donsko ή Tabak, κύριε Τσαλτίδη, έχει πουληθεί τον Μάρτιο του 2018 σε Ιάπωνες. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Δεν εκκρεμεί τίποτα απολύτως. Πολύ ωραία. Εγώ δεν είπα αν τελείωσε ή όχι. Έκανα ένα ερώτημα. Έκανα ένα ερώτημα και είπα ότι υπάρχει Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πού, και ρώτησα. Ναι. Έκανε. Τι έδωσε το πράσινο φως? Και απάντηση που πήρατε. Ότι τι έκανε. Περιμένω, πώς είναι που το ξέρετε. Ότι είναι νόμιμο ή παράνομο. Όχι, εγώ δεν έδωσα θέμα νομιμότητας. Συγγνώμη να ρωτήσω, δεν μιλάω καλά ελληνικά. Δεν ρώτησα, έκανα μία ερώτηση. Έκανα μία ερώτηση. Σας αναφέρω γεγονότα. Ναι, μα σου λέω, σε ρωτάω λοιπόν. Έδωσε το πράσινο φως η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού? Έτσι λέει αυτό που αναφέρετε εσείς, δεν το έχω μπροστά μου, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Φίλε μου, τη δική σου πληροφόρηση ζητάω. Εσύ μου λέγες ότι δεν πρέπει. Ότι δεν πρέπει να το κάνει. Είναι περαιωμένη η αγορά της συγκεκριμένης εταιρείας. Δεν το γνωρίζω, γι' αυτό ρώτησα αν υπάρχει έγκριση. Πώς δεν το γνωρίζεις? Αν έχει δώσει. 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσαν οι άνθρωποι. Πού τα αγόρασαν τα πάντα? Βλέπεις τους λογαριασμούς του Ιβάνα Κιτάρη? Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς του Παρσαβίδη. Ωραία. Η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού το έδωσε το πράσινο φως. Το ερώτημα, κύριε Τσαλτίδη, είναι το εξής, γιατί μπλεκόμαστε σε πράγματα τα οποία δεν είναι η ουσία. Σήμερα που εγώ δεν ξέρω αν είναι η ουσία. Εγώ δεν ξέρω αν είναι η ουσία. Εγώ έκανα ένα ερώτημα το οποίο μου έλεγε τόση ώρα ότι είναι παραπληροφόρηση. Ότι το 14 και σου αποδεικνύει ότι είναι το 18. Το 14 είναι ήδη κύριος της εταιρείας, έχει το μετοχικό κεφάλαιο. Ο κύριος Σαββίδης της ΕΚΑΠ. Ωραία. Από το 2014. Φυστό. Και ρωτώ λοιπόν, σήμερα που έχουμε Ιούλιο του 19, μάλιστα, η διαγραφή του προστίμου, μάλιστα, αφορά τον ίδιο? Δηλαδή θα βγει έστω και γλίτωσε έστω και ένα ευρώ από την τσέπη του από αυτό που έγινε? Δικηγόρος δεν είστε? Όχι φυσικά. Δικηγόρος δεν είστε? Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι δεν είστε? Δεν είστε δικηγόρος? Φυσικά και όχι για τα λεφτά, είπα για το αν είμαι δικηγόρος. Πολύ ωραία. Να σας απαντήσω λοιπόν σε αυτό που με ρωτάτε. Υπάρχει πρωτόδικη απόφαση καταδίκης? Στο διοικητικό πρωτοδικείο Κομωτινής. Πολύ ωραία. Έχει αθωωθεί για το συγκεκριμένο? Η εταιρεία? Όχι, είναι σε διαμάχη ακόμα. Πολύ ωραία. Εκκρεμεί. Ποιος είναι ο υπόχρεος απέναντι στο ελληνικό δημόσιο σήμερα που μιλάμε? Η εταιρεία. Οι Ιάπωνες ή ο ΙΣΕΚΑΠ? Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας. Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας πότε? Σήμερα. Αυτοί που είναι σήμερα. Εννοείται ότι η φορολογική δήλωση των υπευθύνων τότε δεν αναγράφει το ποσό των 44. Εννοώ ότι μέχρι να βγει στο ΦΕΚ της ελληνικής κυβέρνησης η διαγραφή του προστίμου, αυτή βαρύνει τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας αυτής. Η δικαστική απόφαση ποια βαρύνει? Τον Ιάπωνα? Η δικαστική απόφαση, κύριε Τσαλτιδί, ήταν καταλογισμού του προστίμου. Και γι' αυτό ναι, ποιον βαρύνει?
Και γι' αυτό υπάρχει. Ποιον βαρύνει. Βαρύνει την εταιρεία σε κάτι. Ποιον, ποιον. Αν αύριο πρωί την αγοράσω εγώ, είναι ανώνυμη εταιρεία, κύριε Τσαλτίδη. Ναι. Ανώνυμη εταιρεία. Και ξαναλέω. Ξαναλέω. Άρα μου λες το εξής. Άκουσα να μου πεις, να σου πω τι μου λες. Άρα μου λες ότι τα χρέη του Λάμπρου Σκόρδα στην διοίκηση της ΠΑΕ Άρης ή του Αντώνη Ζαμπέτα ή του Θανάση Αθανασιάδη δεν τους βαρύνουνε πλέον, αλλά βαρύνουνε το Καρυπίδη. Ωραία κόρη ήταν. Δεν καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δεν έχω εικόνα ούτε ποιος χρωστάει τι στον Άρη. Μην είναι μια ΠΑΕ που μεταβιβάστηκε. Γιατί ακολουθούν τα χρέη στο δημόσιο τον ιδιοκτήτη τη χρονιά που τα έκανε. Ας πάμε στον Ηρακλή σήμερα. Ο ιδιοκτήτης, κύριε Τσαλτίδη, αυτή τη στιγμή είναι οι Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες πήραν την εταιρεία. Βρέχει καταδικαστεί ο Ιάπωνας στο πρωτοδικείο και το Μητυνής. Ποιος έχει καταδικαστεί. Δεν έχει καταδικαστεί κανένας, κύριε Σε πρώτο Τσαλτίδη. Βαθμό δεν έχει καταδικαστεί. Έχει καταλογιστεί πρόστιμο. Μην παίζει με τις λέξεις. Πολύ ωραία. Έχει καταλογιστεί πρόστιμο. Μπράβο. Ποιος είναι ο διευθύνων σύμβουλος. Διευθύνων σύμβουλος ποιος είναι. Όχι, κύριε Τσαλτίδη. Το πρόστιμο αυτό ακολουθάει. Την εταιρεία αυτή. Βρε φυσικό πρόσωπο δεν έχει ευθύνη. Τι λες τώρα. Ρε χρήσατε, ξέρεις τι σου λέει τώρα. Μα δεν ισχύει. Καταλογισμός, άλλο το να καταδικάσω σένα ή εμένα ρε παιδί μου για κάποιο. Έτσι όπως τα λέτε παιδιά, θα πηγαίνουν οι εταιρείες, θα καταλογίσουν τις εταιρείες και κανένα φυσικό πρόσωπο δεν θα έχει ευθύνη. Μπορεί να ξέρεις τη συμφωνία έκανε ο Σαββίδης με τους Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες μπορεί να πάνε, το δεχόμαστε αυτό. Εκεί πάω. Άρα έχει τα βαρέα. Εκεί είναι η ουσία. Πήρε χρήματα που θα καλύπτουν το συγκεκριμένο πρόστιμο ο Ιβάν αφού ξέρει τη συμφωνία. Αυτό πώς θα το ξέρει κάποιος για να το πει. Ήμασταν εκεί παρόντες. Ωραία. Ή θα κάνουμε κουβέντα με κάποιον. Περίμενε. Να στο διευρύνω, αφού μιλάμε Θοδωρή μου. Να στο διευρύνω, Θοδωρή μου, λοιπόν. Αν έχει κάνει συμφωνία, λοιπόν, να καλύψουν αυτό το ποσό. Και τώρα διαγράφεται. Βγαίνει κερδισμένος. Αν. Το άμε, αν θα συζητήσουμε. Γιατί, συγγνώμη, όλα τα υπόλοιπα που είπα εγώ. Όλα τα υπόλοιπα που είπα εγώ τα είπα ως γεγονός. Εγώ όλα. Πρόσεξε με λίγο, Θοδωρή μου, όπως εσύ είσαι δικηγόρος, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Ερωτήματα έθεσα. Ναι, άλλο είναι το ερώτημα ερώτημα και άλλο είναι το ερώτημα θέση. Καλά, συγγνώμη, θα μου πεις τι ερώτημα θα κάνω. Εσύ όμως είπες για παραπληροφόρηση. Πες μου λοιπόν, δεν υπάρχει λοιπόν παραπληροφόρηση πουθενά. Η παραπληροφόρηση είναι πια ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά στο οτιδήποτε τον προηγούμενο ιδιοκτήτη της εταιρείας Ιβάν Σαββίδη. Το για ποιο λόγο την κάνανε, αυτό είναι εκτίμηση δική μου, σαν δικηγόρος θα το πω. Ναι. Διότι οι Ιάπωνες ουδέποτε ήθελαν να ασχοληθούν με μια εταιρεία παρανυχίδα σαν τη ΣΕΚΑΠ. Mm-hmm. Μιλάμε, για όσους γνωρίζουν, η Ιαπωνική αυτή εταιρεία είναι η νούμερο 2 στον κόσμο στα καπνικά προϊόντα. Αλήθεια, λες. Σιγά μην ασχολούνταν με τη ΣΕΚΑΠ. Αλλά τι κάνανε. Αφού την πήρανε με έμεσο τρόπο, την πήρανε αγοράζοντας τη ρώσικη εταιρεία του Σαββίδη, δεν θέλουν να κλείσει. Γιατί θέλουν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας και για εθνικούς λόγους. Είναι μια εταιρεία που βρίσκεται σε δύσκολο γεωγραφικό σημείο της χώρας. Και γι' αυτό άλλωστε πίστηκε από το Σαμαρά τότε να την πάρει, ναι. Μπράβο. Και γι' αυτό η κυβέρνηση κάνει αυτή την παραχώρηση στη ΣΕΚΑΠ, όχι στο Σαββίδη, στους νέους ιδιοκτήτες, για να την κρατήσουν ζωντανή. Γιατί ο Ιάπωνας, ο οποίος δεν καίγεται για το Στα ρεπορτάζ πάντως εκείνης της εποχής. Από site οικονομικά, δεν είναι ούτε Άρης ούτε ΠΑΟΚ και οτιδήποτε άλλο. Λέει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι αφορά στο σκέλος των προστήμων που αφορούν τη ΣΕΚΑΠ, διεκδικήθηκε και τελικώς αποφασίστηκε να υπάρξουν τα κατάλληλα κεφάλαια ως μέρος του ποσού της συναλλαγής για την καταβολή χρηματικού προστήμου. Λέει λοιπόν το ρεπορτάζ, που όπως ούτε εγώ ξέρω ούτε εσύ ξέρεις, αν ισχύει, αλλά δεν νομίζω αυτή να είναι έξω, λέει ότι τα πήρε τα χρήματα αυτά, είναι μέρος συμφωνίας να πάρει τα χρήματα αυτά για να τα διαθέσει. Για τα πρόστιμα. Μάλιστα. Αν τώρα μάλιστα. Υπάρχει πρόστιμο, για να είμαι δίκαιος. Γιατί σας αντίθεση με πολλούς δικούς σας που δεν είστε δίκαιοι, εγώ δεν θέλω να είμαι δίκαιος. Αν μέσα υπάρχει στερόγραφο και λέει, σε περίπτωση που σβηστούν τα χρέη από την ελληνική κυβέρνηση, αφαιρείται από το τίμημα το ποσό αυτό, μάλιστα. Το 44 εκατομμυρίων. Μόνο που αυτά μπορούν να μας τα απαντήσουν μόνο όσοι συνάδελφοι δικοί μου ήταν παρόντες αυτή τη σύμβαση. Δεν μπορούμε να συζητάμε. Ναι, αλλά δεν βλέπω πουθενά για παραπληροφόρηση όταν βάζω όλες τις εκφάνσεις του θέματος. Ναι, αλλά όλα είναι η παραπληροφόρηση έγινε στο αν έγινε χαριστικά η διαδικασία για το Σαββίδη. Εγώ λέω. Καλά, άστο, άστο, άστο το για το Σαββίδη. Για να μείνει ζωντανή εταιρεία. Γιατί οι Ιάπωνες δεν έχουν κανένα λόγο. Τώρα αυτό είναι σαν να μου λες. Τώρα αυτό είναι σαν να μου λες ότι εμείς θέλουμε. Είναι σαν να μου λες ότι εμείς θέλουμε το 50-50 στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι τώρα που μου λες. Και γι' αυτό κάνουμε ό,τι κάνουμε στην ΕΠΟ.
Την πάμε αλλού την κουβέντα. Να είσαι καλά πάντως, γιατί υπήρξε διάλογος. Να είσαι καλά. Γεια σου, δικηγόρε, τον έσκησες, τον στρίμωξ τον έκανες. Έλα με τον κόμμα. Πάμε break. Αυτός είναι καθυστερημένος. Παιδιά, πάμε break. Παιδιά, άστο, δεν θα πάμε break. Δεν θα πάμε break. Θα το κάνουμε κατευθείαν. Δική μου ευθύνη. Πάμε παρακάτω. Έχεις ώρα. Από ποιον, φίλε. Από ποιον να τα ακούσεις. Εσύ από ποιον θα ακούσεις, αφού εγώ είμαι. Έχει δίκιο. Εγώ είμαι. Ποιον θα το πω εγώ. Τι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, συνέχισε. Get knocked down, I get knocked down, but I get up again και τέτοια, ρε, τι γίνεται. Θαλαμοφύλαξη για το δικό μου, συμφωνώ με αυτό, με το τι τιμωρεί ο νομοθέτης, δεν είμαι γυριστρούλα. Απλά είναι θέμα κερκίδας εδώ και συγκρίνουμε δύο όμοια πράγματα. Ας τιμωρούνταν και ο ΠΑΟΚ το ίδιο για τη φωτοβολίδα. Όχι ακριβώς το ίδιο και παραπάνω, γιατί δεν είναι το ίδιο. Ο 974 λέει, τα χρέη βαρύνουν διοικήσεις, όχι μετόχους. Είναι και δικηγόρος, λέει το Ταγάρι. Δεν το είδα ότι είμαι το τελευταίο. Το διάβασε όμως. Σαν μήνυμα, εγώ κανονικά, αν έκανα αυτό που κάνεις εσύ, θα το διάβαζα. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να το διαβάζεις. Εσύ τώρα το μήνυμα είναι του ανθρώπου, το Θοδωρής είναι δικός μας. Το παρακολουθώ, είναι πολύ ωραίος. Το διάβασα αυτό. Το διάβασα. Και το απάντησε για το Στρούντελ, για το Σούντιγκεν. Μάλλον δεν την γλιτώνει. Θα παίξει μετά, θα έρθει. Νομίζω 18 Ιουλίου έρχεται ο άνθρωπος. Ο Ντάνιελ Σούντιγκεν. Θα το δούμε αυτό. Το παλεύει ο Άρης. Το παλεύει, αυτό ξέρω εγώ. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, περιμένει μία γραμμή. Έχουμε 9 λεπτά. FM και ενώ. Μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Ο Κυρανάκης του Λίμπερο, λέει είμαι. Ο Κυρανάκης του Λίμπερο. Είναι αυτός που τους κάνει όλους. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Πάμε γραμμή ή όχι. Ναι. Καλημέρα. Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ. Ξεφώνησε αυτός. Όχι, δεν βγήκε καθόλου. Ο Κώστας είναι φίλος. Ναι. Εγώ δεν είμαι από την Αγγλία, Χρυσάνθε. Εσύ έχεις ρωσικό δίκιο. Ό,τι έχω θα στο πω στα σωστό, μούτρα. Σωστό. Μπράβο, έτσι. Ο Κώστας πάντα αυτό κάνει. Σωστός ο Κώστας. Λοιπόν, μόνο γιατί... όχι με το θέμα αυτό, Κώστα. Με γιατί ό,τι θέλει. Το είπε... Θα σου πω γιατί. Δηλαδή, άξε, ρε, φίλε. Προηγουμένως μονομάχησαν. Η αλήθεια είναι το κλείσαμε. Μονομάχησαν δύο νομικοί. Εγώ δεν θέλω να μονομαχήσω, ρε, να πω τη γνώμη μου. Ναι, δεν είναι γνώμη, εδώ είναι συγκεκριμένο. Πες Κώστα μου. Είμαστε. Πες Κώστα μου. Όχι, στη Ρωσία που δέρνουν τα gay pride. Όχι, να βάφουμε τη βουλή, να πούμε στα χρώματα το τέτοιο, να πούμε. Του ουράνιου τόξου. Ουράνιο τόξο είναι όταν βρέχει και έχει ήλιο, φίλε. Ωραία. Άσε τώρα τον πρόλογο σου. Αυτό λέει. Λοιπόν, αυτά είναι κράτατα για την πάρτι σου. Εμείς έχουμε παιδιά. Και έχουμε τη δική μας γνώμη. Εγώ έχω να πω το εξής για την συγκεκριμένη εταιρεία που πουλήθηκε και δεν πουλήθηκε. Ότι αυτά τα χρέη τα κάνανε επί διοίκηση δημοσίου. Δεν είναι χρέη. Πρόστιμα είναι. Ναι, αλλά την ουσία λέμε, ποιος χρέωσε την εταιρεία, φίλε. Ποιος τη χρέωσε την εταιρεία? Το δημόσιο. Ήτανε δημοσίου δικαίου η εταιρεία, η οποία, να πούμε, μετά το κράτος έκανε μήνυση στο ίδιο το κράτος. Δεν ξέρω άμα το διάβασα. Δεν είναι ακριβώς μήνυση, αλλά θέλω να δεν... δεν διοικούσε την εταιρεία, τον χρεώθηκε. Κανείς δεν το πήρε αυτό, μια εταιρεία διαλυμένη και κατά λάθος. Όταν την πήρε όμως, πρόσεχε λίγο. Βρέθηκε στους Ιάπωνες που δουλεύουν εκεί Έλληνες. Άκου να σου πω κάτι. Ο Ιβάν πήρε όντως. Είναι έτσι όπως το λες. Και δουλεύουν Έλληνες, δεν μετράει. Είναι έτσι όπως το λες. Ότι πήρε μια εταιρεία με τις παραβάσεις, να το πω έτσι απλά, να έχουν γίνει πριν. Όταν την πήρε όμως, το ήξερε αυτό. Και πήρε υποσχέσεις, νομίζω. Έτσι. Και πήρε υποσχέσεις, ναι. Πρόσεχε. Εκεί Κώστα μου. Μετά θα πάμε αλλού όμως. Κώστα μου, θα πάμε αλλού. Όχι, στο ίσω μπροστά. Θα πάμε αλλού. Μου λες τώρα δηλαδή. Άκουσε με λίγο. Μου λες τώρα δηλαδή, εσύ μου το λες, την ουσία αυτών που λέω εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, αλλά ότι οι διοικήσεις σου συνδιαλέγονται και έχουν παρεδώσε με τις κυβερνήσεις. Ναι, αλλά δεν μου λες, αυτά τώρα τα ανακαλύψαμε όλα, ξέρεις τι έγινε. Ξαφνικά από τότε που εμφανίστηκε ο Ιβάν στην Ελλάδα, αρχίζουμε, ψάχνουμε, κάνουμε το όχι, ένα, όχι, το δεν ισχύει, δεν ισχύει αυτό από τότε με τον Ιβάν. Ενώ τόσα χρόνια το γλέντι που σας κάναν εσάς και σας ρίξαν ζήτα εθνικές και τον Ηρακλή και τον Άρη. Και τα έλεγα και τα έγραφα. Και μου λέτε τώρα καλύτερο Ολυμπιακό. Και τα έλεγα και τα έγραφα. Που παίζατε, δεν μου λες, δεν πρόσεξε ότι από τότε που τα έλεγα και τα έγραφα και δεν λέω καλύτερο Ολυμπιακό. Φέτος ήσουν καλός και βγήκες πέμπτος. Άμα ήταν άλλα χρόνια, φίλε, και καλός να ήσουν 18ος. Εγώ δεν λέω καλύτερο Ολυμπιακός. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ πρώτιστα διέλυσαν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπως ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό διέλυσαν το ελληνικό μπάσκετ. Και τα τελευταία χρόνια, λειτουργείς με τον ίδιο τρόπο. Αυτό λέω. Μπροστά το κυνήγι ενός σωματείου, το οποίο, όπως λέτε κι εσείς,
φέτος σας ισοφάρισε τα πρωταθλήματα. Το κυνήγι του σωματείου είναι αυτό, ότι ήθελε να με εξαφανίσει, πήγε να εκμεταλλευτεί την τραγική μου κατάσταση και ήθελε να με εξαφανίσει από την πόλη. Όχι, όχι. Και εμένα και τον άλλο μου τον εξαφάνισε. Ποιον εξαφάνισε? Εδώ, αυτόν δίπλα μου. Τον Ηρακλή. Αυτόν δίπλα μου. Αυτόν δίπλα μου. Όχι ο ΠΑΟΚ. Όχι ο ΠΑΟΚ. Το σύστημα. Όχι ο ΠΑΟΚ. Το σύστημα. Δεν μου λες πώς λέγεται η θύρα του. 13. Αυτόνομη. Αυτόνομη θύρα 10. Αυτό εξαφανιστήκαν, φίλε. Δεν τους εξαφάνισε κανένας. Αυτό εξαφανιστήκανε. Ναι. Έτσι, κλείνοντας όλους τους συνδέσμους και εγώ ξέρω από τους φίλους μου. Οφείλω να ομολογήσω από σένα πολύ πνευματώδες. Οφείλω να ομολογήσω. Να είσαι καλά, Κώστα. Γεια χαρά. Πάμε στον τελευταίο. Καλημέρα. 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 Ναι, γεια σας. Γεια σου, λέω. Καλημέρα, φίλε. Αριανό δεν έχουμε. Ναι. Όνομα και ομάδα, παλικάρι. Ναι, ναι. Γιάννης, ΠΑΟΚ, τι σημαίνει. Γιάννης, ο παδός του ΠΑΟΚ. Πάμε, Γιάννη. Ναι, ναι. Ο Νταλή, λοιπόν, που είναι, ρε παιδιά. Γιατί, ρε παιδιά, άκουσα τη συζήτηση με έναν δικηγόρο. Μάλιστα. Τελικά, ποιο είναι το θέμα, ποιο είναι το πρόβλημα, ας πούμε. Ο ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ πήρε. Όχι, ένα θέμα είναι ότι αν η κυβέρνηση ευνόησε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία. Ή όχι. Αυτό είναι το θέμα. Η κυβέρνηση, τον Ιβάν, ποτέ. Α, ποτέ. Εντάξει, ωραία. Ποτέ. Πού είδατε καμιά εύνοια, εγώ δεν την είδα πουθενά. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε ένας άνθρωπος σε μια πόλη παρακμάζουσα. Παρακμάζουσα. Και, και ποδοσφαιρικά, βεβαίως. Παρακμή είναι η Θεσσαλονίκη, τι είναι. Ναι, εδώ και... Πολλό δε μάλλον. Σωστό. Ποδοσφαιρικά. Έτσι. Εάν δεν έρχονταν ο Ιβάν, ο ΠΑΟΚ θα ήταν. Θα βολόδερνε μεταξύ, πόσο λέγανε και τον υποτιθέμενο εφοπλιστή Καμπά. Ο Καμπάνης. ο καπετάνης Γιαννούλης. Πού το θυμήθηκε. Ο καπετάνης. Θα βολόδερνε, ας πούμε, μεταξύ Καμπάνη και ξέρω εγώ, κάτι σαν Βουλινό, κάνα σύγχρονο του Βουλινού, ας πούμε. Μπορεί, Βουλινός με πανιά. Και μπορεί και Β και Γ λόγω των καιρών. Μπορεί. Μπορεί. Ναι. Ήρθε ένας άνθρωπος, έκανε μια επένδυση, έστρωσε την ομάδα, χαίρεται η πόλη, ας πούμε. Εντάξει, εσείς χαίρεστε. Ηρακλήδης, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Είπαμε εμείς να κάνουμε κάτι. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η μοίρα, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Ας μην το βλέπουμε τόσο στενά. Μάλιστα. Έτσι. Είναι μια ομάδα ανταγωνιστική, επιτέλους οι Αθηναίοι. Εμείς δεν είπαμε τίποτα, είπαμε τίποτα για την ομάδα. Τον ξεδοντιάρη στο 107,1, πώς το λένε. Γεωργίου. Γεωργίου, ναι, ναι. Μιλάμε για χολή, ρε παιδιά. Χολή. Βγαίνει το απόγευμα 5 με 7. Τον έχω ακούσει τελευταίες 10 μέρες, τουλάχιστον σύνολο 2,5 ώρες, η χολή για τον ΠΑΟΚ. Τη χολή για τον ΠΑΟΚ δεν είδα. Όχι, κατηγορά συνέχεια και αυτός και οι ακροατές του. Τι κατηγορά. Κατά, το θέμα δεν είναι κατηγορία. Το θέμα είναι εδώ είναι το μόνο που δεν είπατε εσύ, Γιάννη, είναι να πάνε να σπάσουν το μνήμα του γιού του για να κάνουν προτομή στον Ιβάν. Αυτό το λες εσύ. Του βγήκανε άνθρωποι παοξίδες και έχω πάθει σοκ. Έμεινε παγωτό ο άνθρωπος. Και δεν τους έκοβε. Για αυτό που είπε. Για αυτό που είπε για τον Πανατολικό και την Ξάνθη. Τον Γεωργίου τώρα, δηλαδή, καμία ποδοσφαιρική αντίληψη και αισθητική. Καλά, τον Γεωργίου τώρα και γιατί εσύ. Γιατί πρέπει να ξέρουμε κιόλας. Το Γεωργίου, ρε φίλε, λέει κάτι, πετάει κάτι χωρίς να διασταυρώσει, χωρίς να λέει ό,τι να είναι. Χρυσανθέ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει σπηλώσει πάρα πολλές συνειδήσεις. Χρυσανθέ. Ναι, τι. Έκανα πλάκα χθες επί μια μισή ώρα με τη Φεράρι. Ναι. Αν την έκανε ο δημοσιογράφος των τεσσάρων τροχών, θα ήταν για κράξιμο. Εγώ έκανα σόου εκπομπή. Είναι διαφορετικό αυτό που έχει διαφορά. Γιατί έχει δεν διαφορά. Υπάρχει κανένα στη Φεράρι εδώ, για να σου πω κάτι. Πρόσεξε λίγο. Ακόμα και με τη Λίβερπουλ που κάνει, λοιπόν, ακόμα και με τη Λίβερπουλ που κάνει, αντίληψη και πνεύμα. Ακόμα και με τη Λίβερπουλ που κάνει, υπάρχει πλέον κόσμος που τρελαίνεται, τσατίζεται. Μου μίλησαν 30 άτομα στο Dropkick Murphys. Από το κλαμπ. 30 άτομα. Όχι. 30 άτομα. Ήταν για να σου δώσω ραντεβού την επόμενη φορά. Προεξέχοντος του επικεφαλής. Ο Γιώργος Ματζιούκης είναι επικεφαλής. Όχι. Ο Φωτιάδης. Ένα παλικάρι το Φωτιάδη. Ο Φωτιάδης είναι στον Dropkick Murphys, πώς λες. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Έγινε, Γιάννη. Έγινε, ρε παιδιά. Να είσαι καλά. Να υπάρχει και λίγο πνεύμα στην κρίση μας. Ήρεμος ο Γιάννης. Είναι όπως. Πολύ ωραίος. Φανταστικός ο άνθρωπος. Πάρα πολύ ωραίος ο Γιάννης. Φανταστικός. Όπως και βασίζεται την πολύ. Πού είναι ο Νταλής, πού είναι ο Νταλής. Δεν μπορούσε. Τι να κάνουμε τώρα, να το βγάλω μαχαίρι, βγαίνει Νταλή. Βγήκε ο κολλητός του δικηγόρος που σε κατατρόπωσε. Α, εγώ περίμενα τρέγια. Εκεί θα γινόταν μεγάλη μάχη. Τι να με κατατροπώσει, ρε φίλε. Ό,τι είπα ισχύει. Έλα, δώσε χορηγούς να φύγουμε. Δώσε εσύ. Έλα. Ό,τι είπα ισχύει. Repair store δώσε εμένα. Repair, άρχε, πάρε την ορίστε, λοιπόν, κυριούλη. Ό,τι είπα ισχύει. Ρε. Η Jackson Service από όλο 18 κάτω τούμπα στον κήπο του Καλού και στο ίντερνετ στο injectionservice.gr με το πρώτο μηχάνημα στην Ελλάδα για έλεγχο, διάγνωση και καθαρισμό των μπέκ άμεσου ψεκασμού, τσιφσί και εκτυπωμένα τα αποτελέσματα της διάγνωσης. Έχει χαλάσει η μπαταρία σου, Ασλαμή.
του κινητού. Έχει σπάσει η οθόνη του κινητού. Έχει πρόβλημα φόρτωσης στο iPhone σου. Έχει πρόβλημα με το tablet ή το laptop σου. Επισκευές και αξεσουάρ κινητών σε μία και μοναδική λύση που σου δίνω. Repair Store. Τρία καταστήματα. Βενιζέλου 11 στο κέντρο της πόλης. Βασιλής Όλγας 140 που είναι πιο κοντά στο σπίτι σου. Και στην Τούμπα. Επιδαύρου 5. Αν σας πέφτει το κινητό στη θύρα 4 και τα λοιπά και σπάει. Επιδαύρου 5 με Γρηγορίου Λαμπράκη. Μπράβο. Πάμε στο 501. Διαβάζω το μήνυμα. Repairstore.gr. Τώρα πάμε στο 501. Ωραία. 501. Διαβάζω το μήνυμά σου. Οι guys ήταν πετραδάκια και κυλούσαν. Και αν δεν εννοείς αυτό, είσαι βλάκας και εγώ επίσης που ασχολούμαι. Υποκλίνομαι. Είσαι ο μόνος. Και μόνο γι' αυτό θα ήμουν ζώο αν δεν υποκλεινόμουν. Σε μια τέτοια μέρα που έχει καπελωθεί οτιδήποτε άλλο, ασχολείσαι με αυτό. Είναι λάθος που το έβαλε σήμερα το θέμα. Βαθιά υπόκληση. Βαθιά υπόκληση. Μια χαρά μπήκε μου. Εντάξει, okay, πάει. Άστα, έχουμε άλλα το για αύριο. Έχουμε, είναι έχω... Guys ή gays είναι. Guys. Γιατί λέει ο Αλ Πατσίνο, these guys are rock and roll. Εγώ εννοούσα τη μετάφραση. Μπράβο που ασχολείσαι όμως. Βαθιά υπόκληση. Okay. Να είσαι καλά 501. Ναι, και ποια ήταν η μετάφραση. Για σένα. Εγώ δεν ξέρω. Δεν μεταφραστεί. Εγώ το μετέφρασα κάπως λίγο σε κάτι παραπάνω από σλάνγκ. Δεν είναι μετάφραση. Αυτό που έλεγες πριν, ναι, δεν είναι μετάφραση. Σε βρώμικη σλάνγκ, ναι, το πνεύμα είναι, νόημα, ότι αυτοί οι τύποι γ και δέρνουν. Ναι, γιατί ξεφώνεις το 501 που σου είπα δίστακτη τώρα. Μεταφράζεται έτσι. Ο 501 αποδίδει το νόημα. Και εσύ αυτό δεν κάνει, νόημα είναι. Δεν, όχι, είναι μετάφραση. Εγώ rock and roll σημαίνει εγώ, αυτό μαμό και δέρνω. Είναι σλάνγκ, είναι αργό. Τι είναι, παίζουν σε μπάντα rock and roll. Λιστές είναι. Και λέει, these guys are rock and roll. Με την έννοια αυτή ότι πέφτει ξύλο. Ότι αυτοί γ και δέρνουν. Ωραία. Αλλά δεν είναι official, όμως δεν είναι political correct. Ωραία, κλείσεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε το Πιπερών, το οποίο ταΐζει Μάριο Ασλαμή. Μόνο. Στην Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτά 20, πρέπει να αλλάξουν. Στην Γεωργίου Παπανδρέου. Ταΐζει και εμάς. 25. Πρώην Ανθέων. Ανθέων. Έτσι. Κι όσεις δεν δικαιούται για να ομιλεί. Δεν δικαιούται για να ομιλεί ο κι όσεις. Του το έφερα και το άφησα εδώ πέρα. Αγνόησε γεμιστά με κοιμά του Πιπερών. Με κοιμά, ρε φίλε. Καλά έκανε και τα αγνόησε. Εντάξει, οκ. Okay. Άρα θα του φέρω αύριο σκέτα. Θα του φέρω ορφανά. Ορφανά θα τα φάμε. Αδέρφια, να είστε καλά με το καλό αύριο εδώ. Όλοι οι παοξίδες 5 η ώρα, όλα μπάω Tyson Air. Καλό, καλό. Από ό,τι κατάλαβα, παιδιά, οι παοξίδες δεν στηρίζουν το ΠΑΟΚ 24. Εγώ αυτό κατάλαβα σήμερα. Έτσι για πολλωστή φορά, μάλλον. Το βράδυ μας περιμένει η Αρμενία. Ήρθε, γι' αυτό και ακούμε System of a Down. Χρήστος Κιώσης και σήμερα έκανε τα μαγικά του ο Παλίκαρος. Άκα DJ Κίος. Keep on bloody rocking.